Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Τόνι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνεις, Κώστα? Είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένο. Έχουμε παίξει πολύ καλεσμένο τελευταία, Πάρη. Ναι, είναι ωραίο. Ύστερα από τρεις σεζόν επανέρχεται. Δρυμύτερος. Κοσλίπ. Ή έτσι έχει υποσχεθεί τουλάχιστον. Ναι. Εγώ. Εσείς, παιδιά. Αλλά για αυτούς τους λίγους, αυτούς τους μετρημένους στο ένα χέρι που δεν έχουν δει το επεισόδιο της πρώτης σεζόν, θες να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, Κώστα, πριν ξεκινήσουμε? Θέλω. Είμαι ο Κώστας Ολιβιεράτος. Γεια σου, Κώστα Ολιβιεράτο. Γεια σου, Αντώνη Καλπέτη. Δουλεύω στην Στοκχόλμη, στη Detectify. Ασχολούμαι κυρίως με οτιδήποτε από backend και πίσω, που περιλαμβάνει infrastructure, cloud native technologies και εννοείται το αγαπημένο σας Kubernetes. Είπε εννοείται cloud native technologies. Ναι, ναι. Όχι, εννοείται το αγαπημένο σας Kubernetes. Ναι. Αυτό, pretty much. Οκ. Σούπερ. Οπότε σήμερα ξεκινάμε με ένα tweet που είδε ο Πάρης. Ναι. Οπότε... Και το οποίο ξεκινήσαμε να το συζητάμε πριν και ας το... πούμε ότι δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι, το διακόψαμε. Για πάμε. Λοιπόν, κάτσε να φέρω το μικρόφωνο. Είναι το tweet του DHH που βάζει το λογαριασμό από την Amazon που έχει ξοδέψει 3 μοίρια, 900K S3, τρελό, από μισό μοίριο RDS και OpenSearch, ναι, και κάτι άλλα γύρω-γύρω. Και μετά έκανε ένα από κάτω tweet. Τα 900K ήταν EC2, ρε. S3. Ήταν 700K νομίζω S3 και νομίζω 900 κάτι το EC2. Ναι, anyway. Το ακριβό ήταν το EC2 το πιο ακριβό από όλα. Okay. Θα το δούμε μετά και όταν έχω δίκιο θα, εντάξει, θα το γράψετε. Okay. Λοιπόν, οπότε και από κάτω βάζει ένα post που δείχνει κάτι Dell φλίδες που πήραν, κάτι plates. Σωστά. Τα οποία είχαν σύνολο κοντά 60 χιλιάρικα νομίζω. 1,3 TB RAM και κάτι τέτοια πράγματα και εξηγεί ότι αυτό τους κοστίσει για 3 χρόνια κάτι λίγα, τόσο χιλιάρικα, να μην το κάνω τώρα. Πολύ λίγα χιλιάρικα, ναι. Το μήνα. Αυτό. Και σχολιάζει γιατί φεύγουν από το cloud και πάνε σε bare metal λύση, οι οποίοι επίσης θα τρέξουν μάλλον Kubernetes χωρίς... Σε bare metal. Σε bare metal χωρίς Rancher και τέτοιο, και το Rancher του ζήτησε 2 εκατομμύρια για να το κάνει. Ωραία, να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Ωραία, όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς, θα είμαστε εδώ σε 3 χρόνια όπου θα λέει παιδιά τελικά δεν μας βγήκε, ξαναπηγαίνουμε σε cloud ή κάτι τέτοιο. Θα το κάνει έτσι, δεν θα πει τελικά δεν μας βγήκε, θα πει γιατί επιστρέφουμε στο cloud και η cloud. Ναι. Δυστυχώς μετά από την αλλαγή που έκανε το Basecamp, όλοι οι cloud providers έριξαν την τιμή, οι σερβεράδες ανέβασαν τις δικές τους, γι' αυτό επιστρέφουν στο cloud. Καλά, εντάξει, είναι, το comparison γενικά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι καν, ας πούμε, δεν είναι καλ... μίλα με μίλα. Δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση. Δηλαδή, αν αγοράσω τα υλικά για να φτιάξω ένα αυτοκίνητο, πιθανώς ως σίδερο θα μου βγει πολύ πιο φθηνό. Αλλά η τεχνογνωσία του μηχανικού που μου το έχει ενώσει, που το έχει δοκιμάσει με προδιαγραφές από εδώ από εκεί και μου το δίνει έτοιμο, προφανώς πρέπει να αμοιφθεί. Το ίδιο είναι και ο cloud provider. Δεν παίρνεις hardware, δεν νομίζω ότι νοικιάζεις hardware, νομίζω ότι αγοράζεις ένα service. Ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, συγκρίνει S3. Το S3 είναι block storage. Δεν, αν ήθελε να κάνει, ακριβώς, αν ήθελε να κάνει σύγκριση, θα μπορούσε να έχει νοικιάσει EC2 machines, όπου θα είχαν proxy από κάτω για δικό του storage και να έκανε τότε τη σύγκριση. Δεν έκανε όμως αυτό, επομένως αγοράζει service. Επομένως, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα έχει σκεφτεί. Φαντάζομαι θα έχει κάποιον consultant, ελπίζω τουλάχιστον. Και επίσης, τώρα αυτό θέλει, είπατε, θέλει να βάλει χωρίς Rancher μάλιστα, σε bare metal Kubernetes. Απλά είπε ότι επειδή ένας από τους λόγους το να πας από το cloud σε on-premise είναι και το ότι θα μειώσει το κόστος και θα το ελέγχεις πλέον, επειδή μπορείς να πας μπροστά. Σωστά. Όταν λοιπόν εγώ βάζω 2 εκατομμύρια Rancher, Επομένως, αυτός ο άνθρωπος θέλει ένα global infrastructure, πιθανώς αυτό σημαίνει 2 ή περισσότερα data centers, και το κάθε data center χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό όπου θα τρέχει.
Σωστά. Στο πολύ χαμηλό επίπεδο μπορεί να υπάρχει, μπορεί να παρέχεται αυτό από το data center το οποίο θα πας και θα νοικιάσεις. Okay. Ενδεχομένως. Ωραία. Βγάζουμε λοιπόν το κομμάτι του hardware, μου λες εντελώς από τη μέση. Πηγαίνει κάπου collocated, ας πούμε. Αν υποθέσω, ναι. Υποθέτω ότι δεν θα πάει να χτίσει data okay. center, αλλά θα πάει σε κάποιο data center και απλά θα πει okay. νοικιάζω αυτό το. Ωραία. Βγάζουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι από τη μέση. Βγάζουμε, ας πούμε, όλα τα technicalities του building. Okay. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν. Επειδή μιλάμε για sysadmin level πλέον, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν operate τέτοιου scale infrastructure σε bare metal είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι σπάνιοι και δεν θεωρώ ότι αμείβονται λίγο. Εγώ θα κάνω την πολύ απλή ερώτηση και θα πω μια ομάδα 5 ατόμων που θα μπορούσε να πεις ότι αυτή μου κάνει το infrastructure ops. Mm? Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει ένα αστερίσκος που λέει ότι ενδεχομένως στο Basecamp ήδη συντηρεί μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να πάρει και αυτό κάτω την αγκαλιά της στο κομμάτι. Η ομάδα αυτή υπάρχει επειδή χρησιμοποιεί ήδη κάποια φαντάζομαι cloud εργαλεία και έτσι κάνει την δουλειά της. Δεν έχουν, εκτός αν έχουν τόσα extra άτομα, αν έχουν άτομα που δεν κάνουν κάτι, τότε ναι, θα μπορούσε να πάρει και αυτό. Διαφορετικά, μιλάμε για εντελώς διαφορετικά responsibilities. Σωστό γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, βασίζομαι στο. Χρησιμοποιούμε AWS. Βασίζομαι πάρα πολύ στο shared responsibility model. Εκεί πέρα δεν θα υπάρχει shared responsibility model. Όλο το responsibility που έχει η AWS και πληρώνεται αυτή τη στιγμή, το οποίο εννοείται ότι έχει αποκρύψει από την εξίσωση, έχει βάλει μόνο τους servers, 60.000. Mm. Τι έλεγα. Α, ναι, εννοείται ότι τότε θα πρέπει να το πληρώνει αυτός και να το σκεφτεί εξ αρχής. Ποιο είναι αυτό το shared responsibility, δηλαδή. Η Amazon είναι υπεύθυνη για την ποιότητα του infrastructure, ας πούμε, και του network και για το ότι θα υπάρχει, ας πούμε, ό,τι αφορά hardware-ικό κομμάτι. Σε managed services ειδικά έχουν και την ευθύνη security patching, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, να recycling. Αφού εσύ πρέπει να πας να πατσάρεις τα VM σου. Στο Fargate το, δεν είναι managed το ίσιο. Α, καλά, αν πας στο Fargate η τιμή ξεφεύγει, φίλε. Εντάξει. Σου είπε για τα managed services. Managed services, εσύ μιλάς για το managed. Στην RDS, ας πούμε, δεν έχω DB admin. Ναι. Στην RDS έχω ένα instance. Σε μια απλή περίπτωση έχω ένα instance και το χρησιμοποιώ. Εάν κάτι χαλάσει, θα πάρω ένα alert, θα γίνει replace. Κατά τα λοιπά, το multi-AZ έχει ήδη κάνει και εκείνη. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Εγώ απλά έκανα spin-up ένα multi-AZ instance. Τελείωσε. Mm. Αυτό όλο τώρα, αυτοί θα πρέπει να το σκεφτούν από την αρχή. Θα πρέπει να το κάνουν implement. Αν το κάνουν για πρώτη φορά, θα πρέπει να πειραματιστούν. Άρα θα έχουν πρόβλημα ενδεχομένως. Εκτός αν είναι τόσο τρομεροί που με την πρώτη φορά το κάνουν σωστά. Ή φέρουν κάποιον consultant που το έχει ξανακάνει για να τους το φτιάξει. Και αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι θα πληρωθεί λίγο. Αυτό είναι αυτό που πιστεύω. Η ερώτηση εμένα είναι εκεί, δηλαδή ξεκάθαρα είναι μπορείς. Γιατί θεωρώντας ότι το Basecamp είναι μια εταιρεία στην Αμερική, δεν είναι μια εταιρεία ενδεχομένως στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ στην Ινδία ή σε κάποιο άλλο φθηνό προορισμό, κοκορεύονται ότι πληρώνουν 75% αν θυμάμαι καλά του αμερικάνικου rate. Το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Άρα, κοστίζει κάτω από 3 εκατομμύρια αυτά τα άτομα που θα χρειαστεί να στελεχώσει την ομάδα για να πας να φτιάξει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ερώτηση εμένα. Αν υποθέσουμε ότι βγάζει το development cost, πες ότι λοιπόν ότι το CAPEX, ότι εγώ θα επενδύσω κάποιο χρόνο, χρήμα κλπ. Για να φτιάξω την πλατφόρμα τη δικιά μου, αυτό το θεωρώ ότι είναι μια επένδυση για το μέλλον. Οκ, το βγάζω εκτός. Ακόμα και το OPEX νομίζω ότι δεν βγαίνει. Συμφωνώ. Δηλαδή το operating expense, δηλαδή η μισθή. Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια, δεν θυμάμαι, είναι στο χρηματιστήριο, Basecamp, νομίζω πως δεν είναι. Μπορεί όλο αυτό να μην έχει να κάνει με technology, μπορεί να μην έχει να κάνει με το cloud spend ή κάτι τέτοιο. Μπορεί απλά να θέλει να μειώσει το CAPEX, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και να προσπαθεί να κάνει κάποια τέτοια τρίπλα. Μπορεί, δεν ξέρω, έτσι. Θεωρώ γενικά ότι ήταν λίγο έτσι. Rust decision. Ίσως εκνευρίστηκε με κάποιο bill ή κάτι τέτοιο. Παρορμητική θεωρία. Ναι. Ναι. End of year ήρθε κάποιο bill λίγο πιο μεγάλο, εκνευρίστηκε, το συζήτησε εσωτερικά. Ξέρεις τώρα και τη δύναμη μιας παρέας που όλοι κράζουν. Ναι. Μπορεί αυτός να ήταν ο λόγος που κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί πραγματικά
για τέτοιο scale εταιρείας θεωρώ ότι δεν βγάζει νόημα. Να έλεγε η IBM, guys, φεύγω από την Amazon, δεν ξέρω καν αν τη χρησιμοποιεί και θα στήσω τα δικά μου. Οκ, okay, ναι, είναι η IBM, έχει 50.000 άτομα, μπορεί και παραπάνω. Εκεί μπορεί να το καταλάβω δηλαδή. Θα έχει και παλιές καραβάνες, sysadmins που έχουν στήσει οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα. Οπότε θα έβγαζε νόημα. Στην Basecamp δεν ξέρω. Εγώ θέλω να το δούμε εκτός του παραδείγματος μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μας πολύ νοιάζει κάποιο εκείνη. Και αυτό ξέρεις, είναι μια πληροφορία που σου δίνω που είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή ότι είναι μια public πληροφορία που παίζανε οι κορυφή ενός παγόβουνου που από κάτω δεν είναι καν παγόβουνο βασικά. Να είναι κάτι άσχετο. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς και πειραματιζόμαστε τώρα. Καλά, εμείς δεν πειραματιζόμαστε με bare metal τέτοιου τύπου. Πειραματιζόμαστε με εταιρεία που σου νοικιάζει το bare metal επίπεδου cloud. Η διαφορά τιμής είναι τρομακτική. Με το EC tool. Τα βάλω αυτά. Θα βάλω όσο πιο μπορώ μίλα με μίλα. Δηλαδή μπαίνω και σου ζητάω ένα μηχάνημα με τη μόνη διαφορά ότι θα είναι έτοιμο σε μία ώρα και θα πληρώσω και το installation cost που είναι ένας μήνας. Και το να νοικιάσω το αντίστοιχο EC2 στην Amazon. Η διαφορά τιμής είναι στην καλύτερη. Άμα πάω και το κάνω reserved instance και δώσω 3 χρόνια upfront, είναι 5p η Amazon. Και το άλλο το οποίο προσωπικά εγώ παρατηρώ, όχι από εμάς, αλλά από πελάτες τους οποίους έχουμε, είναι ότι εν τέλει με το cloud κανείς δεν γλίτωσε το να έχει έναν system administrator που πρέπει να το διαχειρίζεται. Απλά λέγεται DevOps Engineer. Και κάνει άλλα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο skill set που είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι εντελώς. Δηλαδή, αλλά νομίζω, δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να μην είναι το ίδιο γιατί από τη μία περίπτωση εσύ φτιάχνεις VPCs, networks, όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά τα concepts στην ουσία αντιστοιχούν σε system administration. Σωστά. Απλά είναι άλλο το interface. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνεις δίκτυα, πρέπει να καταλαβαίνεις storage, πρέπει να καταλαβαίνεις τι θα πει scaling, το οποίο σημαίνει πάλι δίκτυα. Είναι στην ουσία η βάση από κάτω, όπως το βλέπω εγώ, είναι η ίδια. Σωστά. Απλά ο DevOps Engineer ασχολείται και με πιο high level πράγματα, ας πούμε με το software πάνω στο infrastructure από CI pipelines, management σε διάφορα services, κάνει και τέτοια πράγματα. Εκεί είναι η διαφορά. Και παλιά δεν τα έκανε ο systems administrator αυτά, δεν είναι σωστή με τον Jenkins. Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει, είμαι λίγο πιο μικρός. Αλλά έχεις δίκιο κατά βάση πάντως. Θεωρώ ότι ίσως να γλίτωσε σε αριθμό ατόμων, όχι δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έδιωχνες κάποιους. Είπες ότι δεν έχω δει εταιρείες λες να γλιτώνουν άτομα εν τέλει, δηλαδή ακριβώς τα ίδια έχουν. Τι καινούργιες εταιρείες έχω δει να έχουν περισσότερους DevOps engineers από ό,τι παλιά ζητούσαν system administrators. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο θέμα του hype. Okay. Ναι. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Ναι. Εσείς πώς είστε στην Detectify, πόσους DevOps engineers έχετε? Εμείς έχουμε καταρχάς εφαρμόσει ένα πολύ. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν πειραματικό το μοντέλο, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό. Εμείς δεν έχουμε κανέναν DevOps engineer. Τέλειο. Είναι όλοι. Οι engineering ομάδες είναι χωρισμένες σε squads, τώρα να το πούμε, οι οποίες είναι πλήρες, οι οποίες έχουν η κάθε μία AWS accounts, environments. Η κεντρική infrastructure ομάδα, όπου ονομάζεται CloudOps, χειρίζεται κάποια shared components, ας πούμε, χειρίζεται τα NAT gateways, τα οποία είναι για όλους κοινά. Χειρίζεται το πώς θα είναι το configuration στα VPCs και τέτοια. Φτιάχνει τα κεντρικά core, Terraform modules κτλ. Αλλά όμως οι υπόλοιπες ομάδες είναι υπεύθυνες για όλο το infrastructure που έχουν, από το provisioning μέχρι το maintenance, μέχρι on-call ή οτιδήποτε άλλο. Ή μπορούν να αποσύρουν κάποιο service, να φέρουν κάποιο άλλο. Επομένως, δεν έχουμε μια ομάδα από DevOps engineers που πηγαίνουμε όταν χρειαζόμαστε και κάνουμε πράγματα, αλλά η κάθε ομάδα πρέπει να είναι πλήρης. Επομένως, επειδή DevOps δεν είναι ρόλος, είναι πιο πολύ culture, θεωρώ ότι εφαρμόζουμε DevOps σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προφανώς αυτό είναι δύσκολο, γιατί εκτός από το human friction, ότι ο developer μπορεί να σου πει, ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει το infrastructure ή κάτι τέτοιο, έχεις το πρόβλημα ότι είναι steep learning curve, ειδικά
για άτομα που μπορεί να μην είχαν δικό τους ενδιαφέρον για infrastructure, μπορεί να ήταν front-end ή κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά εκεί πέρα ίσως μια καλή ιδέα είναι να μην βάλεις ομάδες που... να μην χωρίσεις πάλι σε φέτες που να λες ότι αυτή είναι μια front-end ομάδα κάπου. Όχι, δεν καταλάβες. Εγώ συμφωνώ με το μοντέλο που ακολουθούμε. Αυτό που ψηλοδιαφωνώ είναι όταν η γνώση δεν έχει μοιραστεί σωστά, να μπαίνουν on-call, ας πούμε, άτομα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Μου έχει τύχει, ας πούμε, front-end να απαντάει σε page από άλλη ομάδα. Και επειδή έτυχε εκείνες τις μέρες εγώ και ήμουν στην Αμερική, οπότε αυτή ήταν βραδινή ώρα δική τους. Εγώ ήμουν μεσημέρι, δούλευα, βλέπω το page το δικό τους ότι έχει ανοίξει. Τους λέω, χρειάζεται βοήθεια. Μου λέει, ναι. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Οκ, τους λέω, ποια namespaces έχετε. Μου λέει, τι είναι τα namespaces. Οκ, δεν ξεκινάμε πολύ καλά. οπότε... Ποιος όμως έβαλε on call ένα άτομο το οποίο δεν ήταν εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ήταν λοιπόν, θέμα... επειδή το έκανα raid, ας πούμε, αυτό πιο μετά. Ήταν by design και ο λόγος είναι ότι οι ομάδες είναι υπεύθυνες να μοιράσουν τη γνώση στα άτομα που βάζουν on call. Προφανώς εκεί πέρα το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να ήταν καινούριο, μπορεί ακόμα να ήταν στη διαδικασία της εκμάθησης. It's okay. Επίσης, μιλάμε και ψέματα. Εμείς, αν κάτι πάει στραβά, δεν πεθαίνει άνθρωπος. Δεν είναι ότι χειριζόμαστε ιατρικά μηχανήματα. Οπότε. Εντάξει, αλλά μπορεί να έχει SLAs, μπορεί αυτό να έχει πολύ μεγάλο business impact. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα ήταν λάθος ενδεχομένως της ομάδας. Το alert ανοίγει πριν χτυπήσει το SLO σου. Επομένως, δεν έχουμε πρόβλημα με το SLA μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επομένως, οκ, okay, έχασαν από το. Έχουν μικρότερο error budget πλέον η συγκεκριμένη ομάδα, αν αυτό εννοείς. Οκ, okay, θα ζήσουμε με αυτό. Είπες κάτι ενδιαφέρον. Θες να μας εξηγήσεις τα error budgets, τι είναι και πώς λειτουργούν. Από την αρχή, οκ. Okay. Επειδή είπες το error budget και κάποιος μπορεί να μην ξέρει και ναι. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ σαν ώρα, αλλά νομίζω κατάλαβα 100% τι εννοείς, οπότε... Ναι, θα σου πω. Αλλά δεν θα σου πω πρώτα για το error budget, άμα είναι έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, τα SLAs. Τα SLAs είναι ότι έχεις έναν πελάτη, ο οποίος υπάρχει μια συνήθως χρηματική ποινή, εάν δεν πετύχεις την ποιότητα υπηρεσίας. Ακούγεται περίεργο στα ελληνικά. Reliability of service. Είναι αξιοπιστία υπηρεσίας. Αξιοπιστία, ναι. Ναι. Ωραία. Συνήθως είναι uptime, δηλαδή πόσο καιρό είναι πάνω μια εφαρμογή, πόσο χρόνο απαντάς και τέτοια. Όχι πάντα. Για να σου δώσω παράδειγμα δικού μας SLA είναι ότι τα scans που ξεκινάνε οι πελάτες πρέπει να ξεκινάνε εντός διαστήματος συγκεκριμένα. Okay. Όλα τα services μπορεί να λειτουργούν, μπορεί κάτι άλλο να έχει πάει στραβά. Οπότε μπορείς ίσως να τα κάνεις και κάπως έτσι. Anyway, τα SLAs λοιπόν είναι γνωστά και είναι συγκεκριμένα. Ας πούμε ότι είναι το uptime που είναι εύκολο, ας πούμε, για να το χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Και ας πούμε πολύ χοντρικά, 99,5% θα πρέπει να είναι up το service. Χαμηλό έχετε SLA. Τώρα πάμε σε ένα παράδειγμα. Εντάξει. Και εσύ προφανώς θα κάνεις κάποιες ενέργειες προκειμένου να το εγγυηθείς αυτό. Θα φτιάξεις, ας πούμε, διαδικασίες στην ομάδα σου, θα ενδεχομένως έχεις κάποια άτομα που θα είναι on call, σωστά. Mm-hmm. Αυτά τα άτομα λοιπόν, στην περίπτωση που κάτι θα πάει στραβά, γιατί θα πάει στραβά, θα πρέπει να γίνουν page, να δουν τι συμβαίνει και να το φτιάξουν. Δεν πρέπει να γίνουν alert μόλις το 99,5 έχει φτάσει και τώρα αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα, αλλά θα πρέπει να γίνουν πιο νωρίς. Άρα λοιπόν θέτεις ένα δικό σου threshold πιο νωρίς, ας πούμε στο 99,9, ας πούμε. Τώρα λέω εντελώς είναι για παράδειγμα αυτό, όπου εσύ θα γίνεις trigger και θα ξεκινήσεις τότε να το διερευνάς. Αυτό είναι το SLO, οπότε λοιπόν έχεις θέσει έναν πιο αυστηρό... Το SLO είναι ένας αυστηρός εσωτερικός κανόνας, είναι ένα εσωτερικό SLA. Mm-hmm. Ωραία. Τα SLOs βασίζονται σε SLIs. Τα SLIs είναι τα indicators όπου μπορεί να είναι από διάφορα data sources. Okay. Η κάθε ομάδα λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό λάθους όπου μπορεί να αντέξει πριν χτυπήσει οποιοδήποτε alert. Σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το error budget. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν ξέρω σε μια ομάδα ότι εγώ έχω μισή ώρα το μήνα για να είναι down όλο το σύστημά μου, σημαίνει ότι έχω μισή ώρα για να πειραματιστώ. Μπορεί να βγάλω ένα καινούριο service που δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Μπορεί να δοκιμάσω μια risky αλλαγή στο infrastructure. Μπορεί να μην κάνω τίποτα.
και απλά να το χαρώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, αλλά συνήθως το χρησιμοποιείς. Γιατί ο λόγος που έχεις error budget είναι για να το χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι για να το αφήσεις. Αν δεν το χρησιμοποιήσεις στο budget, χάνεται. Ισχύει σε όλα τα budget αυτό. Πάντοτε. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν σε κάλυψε. Εμένα, εγώ θεωρώ ότι είναι, ήταν πολύ πλήρης η απάντηση. Πολύ πιο πλήρης από ό,τι ελπίζα. Okay, τέλεια. Μια χαρά. Οπότε από πού ξεκινήσαμε, κάπως προσπαθώ να το πάρω πίσω. Α, να πω ένα ωραίο παράδειγμα. Ναι. Μάθατε χθες προχθές που κάτι έγινε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, ας πούμε, πολιτικής αεροπορίας στην Αμερική. Ναι. Έγινε ένα τεχνικό λάθος. Α, που τα κατέβασαν όλα. Δεν τα κατέβασαν, έπεσαν. Δεν τα κατέβασαν. Κατέβασαν όλα τα αεροπλάνα. Α, κατέβασαν τα αεροπλάνα. Ναι. Έγινε λόγω. Έπεσε ένα σύστημα κεντρικό, όπου τώρα δεν ξέρω να σου πω ακριβώς τι έκανε. Νομίζω ότι αυτό με το οποίο επικοινωνούν, ας πούμε, οι πύργοι ελέγχου με τα αεροπλάνα. Σύστημα το οποίο για 30 χρόνια δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όμως, systems fail. Επομένως, έγινε και αυτό fail. Θεωρώ ότι το tweet που βγήκε από την FAA ήταν πάρα πολύ ψύχρεμο. Και βγήκε και μία NOTAM, που είναι η ανακοίνωση, ας πούμε, προς τους πιλότους. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Που σημαίνει, εγώ θεωρώ ότι ήταν μέσα στο error budget τους. Δηλαδή, στο risk analysis που είχαν κάνει, επειδή έχουν πάρα πολλά πρόσθεσης, είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να πετάνε τα αεροπλάνα στην Αμερική χωρίς πρόσθεσης. Ναι. Είμαι σίγουρος, ας πούμε, ότι μέσα στο error budget τους ήταν ότι μπορεί αυτό το σύστημα να κάνει fail. Και τι θα γίνει τότε? Θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, όπως φαντάζομαι ότι έκανε η τεχνική, θα βγει αυτό το tweet, θα βγει εκείνη η νότα με αυτή τη γλώσσα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλουμε κανέναν. Ας πούμε, διάβαζα, όχι ότι ξέρω από aviation, απλά διάβαζα, ξέρεις, άρθρα. Όπου έλεγαν όλοι ότι, ας πούμε, οι πιλότοι ήταν πολύ ψύχρεμοι, έκαναν τις οδηγίες όπως έπρεπε κτλ. Δεν πανικοβλήθηκε κανείς. Ξέρεις, εμείς που είμαστε απ' έξω, Καλά, και εμείς που είμαστε και Έλληνες, δηλαδή, ειδικά ναι. Αυτή η χώρα δεν φημίζεται, νομίζω, γιατί ψυχρινή ναι. Το κόσμο. Ναι, σωστά, δεν σωστά. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Σωστά. Ναι. Αλλά αυτό, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό prime παράδειγμα για πώς το error budget, ας πούμε, εκεί πέρα χρησιμοποιήθηκε, το πώς ενδεχομένως εσωτερικά alerts μπορεί να... γενικά είναι ένα πολύ ωραίο case για reliability. Mm. Εντάξει, εκεί μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκε το error budget, γιατί μπορεί να είναι μηδέν το error budget εκεί. Μα ένα σύστημα θα κάνει fail. Μάλλον είναι αδύνατο. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν. Θα κάνει, απλά ενδεχομένως δεν έχεις error budget με την έννοια του ότι μπορείς να κάνεις κάτι risky και να το... Δεν θα κάνουν κάτι risky, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που κάτι γίνει fail. Γιατί failure στο software, ας πούμε, δεν είναι μόνο ότι θα βγάλω κάτι risky, είναι ότι EC2 χάλασε. System... Επίσης μπορεί να είναι και τόσο, να ξέρεις ότι μία μέρα στα 30 χρόνια αυτό μπορεί, ξέρεις, να κλάσει εντελώς, να τα δει όλα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι σύστημα ήταν. Οπότε, αλλά 30 χρόνια να μην είχε χαλάσει. Εγώ θέλω. Sorry, πες. Θα είναι καμιά από αυτές τις κλασικές ντουλάπες, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και στις τράπεζες, οι οποίες δεν χαλάνε ποτέ, ρε παιδί μου, και τρέχουν non-stop για χρόνια, ας πούμε, ολόκληρα. Ναι, γιατί αυτά ειδικά, όταν κάτι είναι τόσο tightly coupled, το software και το hardware, είναι λίγο δύσκολο να χαλάσει. Και δεν μιλάω για το Mac που το φτιάχνουν οι ίδιοι, γιατί δεν είναι στην πραγματικότητα. Χωράει αυτό. Ναι, μιλάω για ένα κομπιουτεράκι, να το πω έτσι. Δηλαδή το οποίο είναι φτιαγμένο εντελώς. Οπότε νομίζω ότι και αυτά που έχουν οι τράπεζες, τα mainframes λες, που είναι κάτι που τράπεζες, που αυτά είναι εντελώς integrated, δηλαδή που να χαλάσουν. Και πάνω σε αυτό να πατήσω, στο ότι δεν ξέρω πόσο public είναι, οπότε δεν θα δώσω παραπάνω πληροφορίες, αλλά άκουσα μια εταιρεία η οποία τρέχει τους containers της. Έναν σε κάθε physical μηχάνημα. Για redundancy. Γιατί το κάθε μηχάνημα... No limits ο container. Όχι, έχει limits. Okay. Έχει limits. Έχει. Μα τι νόημα, αφού ένα στάνε. Ποσοστό του μηχανήματος. Έχει ένα ποσοστό του μηχανήματος για να μπορούν να γίνονται... Ξέρεις, να δουλεύει το σύστημα καλά, το scheduling με τα health checks και... Κατάλαβες, να μην πάρει από το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα. Okay. Δηλαδή, αν εσύ πεις, εγώ θέλω το 20% που θα τρέχει, ξέρω εγώ, το kubelet ή οτιδήποτε έχεις και άλλα πράγματα, να εξασφαλίσει ότι το άλλο θα είναι στο 80%. Mm-hmm. Okay. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Για κάποιο λόγο έχουν τα συγκρούπους και πριν υπάρχουν τα okay. Cloud. Οπότε, γιατί το έκαναν αυτό? Το έκαναν για noisy neighbors και αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν ήταν όλα τα μηχανήματα ίδια,
Δηλαδή το ένα service που ξέραν ότι ήταν memory intensive, ήθελε τέτοιους δίσκους, ήθελε, είχε το μηχάνημά του ακριβώς. Βασικά ο ίδιος λόγος που θα κάνει schedule και σε συγκεκριμένα node groups, ας πούμε με κάποιο τρόπο. Okay. Αυτό. Καλά, αυτό θα μπορούσε βέβαια πάντα να είναι για ο container να ήταν τελικά packaging format στο τέλος της ημέρας. Και να... Έτσι καταλαβαίνω. Ναι, είναι packaging format. Εντάξει, κάποια limitations. Ναι, βοηθάει τα limitations και μετά έχεις από πάνω τον orchestrator που κάνει και το scheduling. Okay. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί σαν ιδέα. Αυτό. Sorry, κάτι που έχεις να πεις πάλι. Εγώ ξέρω και άλλη εταιρεία. Ναι. Η οποία όταν χρειάστηκε να κάνει cloud native το software της, γιατί σε κάποιο checklist το οποίο έπρεπε να το πουλήσει. Εννοείται. Υπήρχε και το α, πρέπει να είναι cloud native. απλά πήρε τα services που τρέχανε σε κάθε node και τα έβαλε σε κανονικό. Και τα έβαλε σε ένα pod, το κάθε pod είχε αυτά τα 5 service, ας πούμε. 5 containers. Ναι. Ωραία, κάνα ένα πάτε. Και απλά τα έκανε deploy ένα pod, ένα node. Και μετά τα έκανε και pin, μάλιστα, ότι εσύ θα πας σε αυτό το node, ας πούμε, να τρέξεις. Είδα και κάτι άλλο εγώ. Όχι, ψέματα. Όχι, το έκανε αλλιώς. Τα έκανε τα pods. Τα pods ήταν κάτω από ένα... Daemon set είναι αυτό που τρέχει σε κάθε node. Ένα daemon set και μετά έκανε scale τα nodes με τα αντίστοιχα labels για να κάνει. Καλό. Epic. Νομίζω δεν έχω ξανακούσει τέτοια στρατηγική για lift and shift. Εγώ είχα κάνει περίεργο χθες που το έδειξα στον Αντώνη. Ένας. Τέλος πάντων, είδαμε ένα διάγραμμα, ένα αρχιτεκτονικό. Που μια εταιρεία έκανε deploy στο Fargate ένα web application το οποίο έχει ένα React front-end, ένα... Το React μπήκε μέσα στο pod, μέσα στο... μπορεί να κάνει κάποιο, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει κάποιο server-side rendering, δεν ξέρω λοιπόν, οπότε έχει ένα front-end. Μην κάνεις υποθέσεις για τα pods ακόμα, γιατί εγώ θα σου το πω πώς είναι το setup, οπότε έχουμε front-end, API, Q, Task, Worker, Celery. Okay. Okay. Και είναι δύο Fargate Tasks αυτό, που και τα δύο έχουν ένα container που είναι το API. Tasks, και είναι τα pods, νομίζω, ναι, σε γλώσσα του CS. Ναι, οπότε έχει δύο tasks με δύο containers το καθένα. Okay. Το ένα task έχει ένα container API και ένα container front-end και το άλλο task έχει ένα container API και ένα container worker. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Δεν ξέρω, και εμένα μου φάνηκε περίεργο, αλλά μου είχε φάνει τόσο περίεργο που αναρωτιέμαι αν κάτι που σκέφτομαι είναι λάθος. Δηλαδή, μου φάνηκε αυτό που ήταν τόσο weird. Κάνουνε scale καταρχάς τόσο tightly coupled αυτά? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει scaling εκεί. Απλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι μάλλον θέλανε δύο κόπιες του API και για λόγους κόστους ή κάτι άλλο, σκεφτήκα να τα βάλουν σε δύο διαφορετικά tasks. Και μάλιστα σε Fargate. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ όταν το είδα μου φάνηκε τόσο περίεργο που από ένα σημείο και μετά άρχισα να σκέφτομαι μήπως υπάρχει. Προσπαθώ να σκεφτώ τις συνθήκες που αυτό πάει και βγάζει νόημα. Δεν βρήκα καμία. Νομίζω ότι είναι μαλακία. Τέλος πάντων, τώρα μην. Μπορώ να βρω μία. Για πάμε. Είναι legit κιόλας. Κάποιος ο οποίος τώρα μαθαίνει. Α. Ναι. Είναι πολύ συχνό, ας πούμε, η βασική ερώτηση που πρέπει να απαντήσω σε πολλούς για Kubernetes, ας πούμε, όμως πιο πολύ, γιατί δεν τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα pod? Είναι legit απορία, έτσι, όπου την κάνουν άνθρωποι οι οποίοι μόλις μπαίνουν σε game. Όταν έπαιξε το Sorceler πρώτη φορά το ίδιο μέσα σε Docker, ήταν με Supervisor D. Τρέχαν όλα τα... Okay. Να, μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σου λέω, οπότε... Εντάξει, ο Sorceler είχε άλλα προβλήματα και δεν μπορούσε να παίξει σε containers. Θυμάμαι τότε που λέγατε ότι γινόταν deploy με FTP και εσύ ήσουν σε φάση, γιατί μωρέ, θα χαλάσει το connection μόλις ανεβάζω την PHP. Αυτό ήταν πολύ παλιά, αυτό ήταν πριν να έχουμε Git. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Πριν το Git. Μετά ήταν, γινότανε fetch και checkout στο latest master και μετά από αυτό γινόταν reload ο unicorn και υπόλοιποι τέτοιοι. Το οποίο εντάξει. Fair θα το έλεγες, κάτω από κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου. Περίπου μετά... έτσι κάνει deploy και το Slack, νομίζω. Α, ναι. Το Slack λέει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο console cluster, okay, το οποίο έχει στην KV του console
πληροφορίες για το ποιο είναι το latest. Τώρα θα το πω χοντρικά, δεν θυμάμαι αν είναι ακριβώς έτσι. Git tag. Mm-hmm. Και τα EC2s νομίζω κάνουν. Τσεκάρουν την KV μια στο τόσο και φέρνουν, εάν δεν έχουν ήδη αυτό το tag, κάνουν checkout αυτό το συγκεκριμένο tag. Οπότε κάπως έτσι δηλαδή. Είναι αρκετά παρόμοιση, απλά είναι σε μεγαλύτερο scale. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά εκεί πέρα το θέμα σου είναι ότι άμα έχεις προβλήματα σε επίπεδο μηχανήματος, είναι πολύ δύσκολο να. Δεν γίνονται refresh τα μηχανήματα. Ενώ πολλές φορές είναι καλό να τα κάνεις refresh τα μηχανήματα, γιατί ξέρεις, memory leaks και ό,τι κατάγεις βάλει εκεί πέρα μέσα. Κάπως φεύγει ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι, ξεπλένεται σιγά σιγά. Οπότε, δηλαδή ας πούμε το. Εφαρμογές οι οποίες έχουν μεγάλο traffic, ειδικά με έχει spikes, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν. Mm. Είναι πολύ βολικό αυτό, γιατί πρακτικά είναι σαν να κάνεις ένα daily refresh μηχανήματα. Γιατί έχεις ένα scale, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή στη μέρα, μεγαλώνουν μηχανήματα, πέφτουν μετά τα παλιά. Σωστά. Ξέρεις, υπάρχει μια, μια συνέχεια τέτοια. Μιας και έχουμε πιάσει όλα αυτά τα θέματα, θέλω να κάνουμε address, να διαχειριστούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο οποίος είναι? Ο κυβερνήτης. Α, παιδιά, το περίμενα αυτό το θέμα. Θέλετε να το συζητήσουμε? Okay. Ναι. Ωραία. Μα ναι. Γι' αυτό. Ας το έκανε address. Ένα πολύ διάσημο LinkedIn post ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Λιβγεράτος. Πιο απ' όλα. Στο οποίο είπε. Πόσο ότι... διάσημο έχει κάνει. Ότι ο κυβερνήτης δεν είναι complex. Συγγνώμη, είναι complex. Τραγικά. Έχετε δοκιμάσει να κάνετε αυτά που κάνει ο κυβερνήτης χωρίς τον κυβερνήτη? Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το σωστό ερώτημα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι complex εάν το χρησιμοποιείς σε λάθος use case. Εάν θέλω το blog μου να το βάλω σε κυβερνήτη, είναι complex. Θα σου πω. Το ένα ερώτημα που λες είναι, έχεις δοκιμάσει να κάνεις όλα αυτά που κάνει ο κυβερνήτη? Αυτό που λες, πιάνεις το 100% του feature set. Ναι, χαίρομαι πολύ. Ξέρεις, δεν λέει κανείς ότι κακώς φτιάχτηκε ο κυβερνήτης. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο πολλοί λένε ότι είναι complex ο κυβερνήτης είναι γιατί η κρίσιμη μάζα ανθρώπων που χρησιμοποιεί η κυβερνήτη, όχι, ας μην πω η κρίσιμη μάζα ανθρώπων, ένα σεβαστό ποσοστό οργανισμών, γιατί μπορεί να πιστέψει ότι ένα άτομο μόνο του. Σωστά. Κάνει δουλειά κυβερνήτη, the fuck. Ένα σεβαστό ποσοστό οργανισμών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήτη, στην πραγματικότητα δεν τον χρειάζονται. Πολύ σωστά. Αυτό πώς είναι πρόβλημα του κυβερνήτη? Αυτό είναι people problem. Δεν... Έχω την απάντηση. Την okay. οποία τη σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια και τώρα που σε είδα σε αυτό το podcast, Κώστα, μου ήρθε. Το πρόβλημα του κυβερνήτη είναι το ίδιο πρόβλημα που έχει το Jira. Είναι λάθος software για τα δύο για τον ίδιο λόγο. Θα σου πω και έχω εξηγήσει. Το Jira θα μπορούσε να είναι ένα software το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά για πάρα πολλές ομάδες? Δουλεύει αρκετά καλά. Μπράβο. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν που έχει το Jira και που έχει και ο κυβερνήτης? Στο configuration. Μπράβο. Ότι δίνουν δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν ό,τι τους αρέσει στο κεφάλι. Το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, το να πας να φτιάξεις ένα CRD, ένα Custom Resource Definition, το οποίο να περιγράφει το σε ποια repositories έχει πρόσβαση ο Κώστας και μετά να πας να φτιάξεις έναν δικό σου operator, ο οποίος πηγαίνει, βλέπει τις διαφορές σε αυτό το CRD που έχεις βάλει και πηγαίνει και κάνει apply στο GitHub. Το οποίο γίνεται. Συμφωνείς ότι γίνεται. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό που σου λέω? Όχι. Αν μπορείς να το κάνεις, ναι. Για training logs μέσα σε ένα tutorial. Θεωρείς ναι, ότι μπορείς να δεν υπάρχουν εταιρείες ότι το κάνουν αυτό το πράγμα εταιρείες? Όχι, δεν βγάζει νόημα αυτό. Απαντάς λάθος ερώτηση. Ωραία. Μπορείς να το κάνεις. Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν αυτό το πράγμα? Δεν κόβω το χέρι μου. Μπράβο. Αλλά όποιος το έκανε καθαρά. Σου λέω, είναι πρόβλημα όχι του κυβερνήτη. Είναι πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Το έκανε γιατί θα έκανε over engineer anyway. Με τον κυβερνήτη ή χωρίς. Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι όμως ότι ο κυβερνήτης είναι ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνεις over engineer. Οι περισσότεροι, όχι μάλλον, αρκετοί το χρησιμοποιούν κυβερνήτη γιατί είναι cool ή γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι the way to go, ας πούμε. Λέω την άποψή μου έτσι. Okay. Ήρθες εδώ πέρα στην μικρή κουβέντα και πρέπει να υποστείς. Το diss για τον κυβερνήτη. Όχι, okay. Δεν είναι diss. Εμείς έχουμε εταιρείες στις οποίες τις βοηθάμε να πάνε εκεί πέρα, τις βοηθάμε να κάνουν αυτή τη δουλειά καλά, τις βοηθάμε να στήσουν clusters. Δεν είπα ποτέ ότι το software by design είναι λάθος, αλλά το να χρησιμοποιείς αυτό το software για να λύσεις όλα τα προβλήματα
αρχίζει και γίνεται, ρε παιδί μου, λίγο προβληματικό. Εννοείται. Αλλά ξαναλέω, δεν βλέπω πουθενά κανένα πρόβλημα με τον κυβερνήτη. Βλέπω μόνο προβλήματα στις αποφάσεις ανθρώπων. Τα προβλήματα έρχονται γιατί όταν ο κυβερνήτης ήθελε να πάει να παίξει στα μεγάλα σαλόνια και άρα λοιπόν πάει και λέει ότι θα γίνω enterprise author πλέον. Αυτό αυτόματα αύξανε πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογής του software αυτού και από κάτι το οποίο βλέπει συγκεκριμένα πράγματα, resources και τα κάνει schedule και deploy έπρεπε να κάνει networking που εκεί πας και λες ok, άμα δεν έχω networking δεν μπορώ να έχω εφαρμογές. Πάει στο γάλο, το βάζω και αυτό μέσα. Μετά πήγε και έβαλε το security. Και λες, ok, τάξη, κάπως πρέπει να ελέγχει αυτό το software, τι θα βλέπει ποιος. Βάλε το γι' αυτό μέσα. Μετά πήγες και έβαλες το... επειδή όμως εγώ θέλω να τρέχω και κάποια πράγματα για να κάνω lift and shift πιο εύκολα, θα βάλω pods, θα έχω containers, οπότε θα το κάνω λίγο πιο διαφορετικό αυτό το πράγμα και θα τρέχω πολλά μαζί. Αλλά για να μπορούν να παίξουν αυτά με τον τρόπο που παίζανε, θα κάνω και ένα shared virtual ethernet εκεί πέρα, γιατί δεν θα βάλω το καθένα να είναι πραγματικός container. Θα είναι περίπου container που θα κάνει και shared κάποια πράγματα, αλλά δεν θα έχει όλα τα shared και θα έχουν διαφορετικό volume. Δηλαδή αρχίζεις και βάζεις και πλέον καταλήγεις να έχεις πράγματα όπως το Istio, το οποίο είναι φανταστικό software. Αλλά δεν χρειάζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων. Πάρα πολύ σωστά. Εμείς, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούμε Istio πουθενά. Όταν λοιπόν η TechFi δεν χρησιμοποιεί Istio, που είναι μια εταιρεία η οποία έχει το security. Δεν νομίζω ότι είναι για λόγους security, είναι για λόγους ότι δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, υπάρχει λόγους security γιατί μπορείς να έχεις network policies πάνω εκεί. Μπορείς να έχεις βέβαια και στα plugins του Kubernetes σε networking επίπεδο. Να σου πω κάτι. Είπες πριν ότι το πρόβλημα που δημιουργεί ο κυβερνήτης είναι οι πολλές επιλογές που δίνει, σωστά. Ακριβώς. Δύο πράγματα θα πιάσω. Το ένα είναι από την πιο advanced, ας πούμε, μεριά που πες πριν ότι θα φτιάξω CRDs και θα έχω operators. Εντάξει, άμα το κάνεις αυτό, είσαι κουτός. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος ακούει. Οπότε, εάν όμως έχεις λόγο, εάν δηλαδή θέλεις, να σκεφτώ ένα πρόχειρο παράδειγμα, θέλεις οι ομάδες που έχεις, ας πούμε, 50 ομάδες, να μπορούν να φτιάχνουν RabbitMQ users μόνοι τους. Ή τα services τους, ξέρω, να κάνουν deploy users. Ωραία, ένας απλός operator, εάν δεν υπάρχει ήδη, δηλαδή, και τον φτιάξεις εσύ, ώστε να κάνεις provision... Δεν υπάρχει απλός operator. Υπάρχει. Δεν υπάρχει απλή. Εντάξει, είναι... έχουμε δύο in-house οι οποίοι είναι πολύ απλοί. Γιατί να μην φτιάξει ένα API πρόβλημα, το οποίο να το χτυπάς και να φτιάχνει ένα χρήστη. Και να πρέπει να φτιάξει operator, κυβερνήτη, επειδή θέλω κατά τη διάρκεια του deployment να φτιάχνετε αυτό το πράγμα και να ανανεώνετε επίσης. Που σημαίνει ότι πρέπει να το περάσω μέσα. Θα φτιάξω ένα chart, ας πούμε, για το service μου που υπάρχει anyway, δηλαδή ένα standardized chart. Όπου όταν γίνεται deploy θέλω να φτιάχνετε και αυτό μαζί. Ωραία, πες μας αυτό το process το οποίο εσύ θα το έχτιζες με Kubernetes που έχει μέσα deployments και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις. Αυτό που μου αρέσει και το Helm, by the way. Αυτό ούτε με να μ' αρέσει. Αλλά αυτό δεν σ' αρέσει. Εντάξει, εγώ το χρησιμοποιώ επειδή μη σου πω ότι το χρησιμοποιώ περισσότερο σαν templating, ας πούμε, και να κάνω configuration once, όλα μαζί κάπου, έχω το chart μου. Και τα υπόλοιπα είναι μαζίς. Όλα πολύ απλά. Που σημαίνει, όπως βλέπεις, ότι προφανώς αν ήθελα θα γέμιζα πολλά κιλά YAML το κάθε service με τα deployments όλα defined one by one και άλλα τέτοια. Ενώ προφανώς, αν το κάνω αυτό, χάνω χρόνο. Δηλαδή, εκεί αρχίζουμε και μιλάμε για over-engineering και θα αρχίσουμε πάλι ο Καλυπέντης να μου λέει «Α, ο κυβερνήτης, πολλές επιλογές και δύσκολος και από εδώ και από εκεί». Όμως, ο Coslib που έχει ένα chart, ναι, όπου έχει όλο το config του μέσα, που αλλάζει όποτε χρειάζεται μόνο να αλλάξει το config. Το chart που ζει. Που ζει στην Αθήνα. Ποια Αθήνα, ρε. Αθήνα δεν λέγεται. Α, όχι, αυτό είναι για τα Go Modules η Αθήνα. Όχι, το chart είναι μέσα στο repository ή όχι. Σε ένα άλλο repository, όχι στο ίδιο repository. Α, οκ. Okay, σε ένα repository που έχει charts, να σου το πούμε έτσι. Οκ, okay, ναι, το οποίο λες ότι εγώ έτσι κάνω deploy stateless services. Ναι, σωστά. Οκ, okay, fine. Σωστά. Αλλά έχει. Το chart Z γίνεται exposed, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λέγεται το. Νομίζω κάτι αντίστοιχο του Αθήνα που είναι για τα Go Modules, αλλά για charts. Οπότε εσύ μέσα στο service απλά κάνεις define τα values και τελείωσε. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται στα values. Δεν θες να πάρεις καμία απόφαση στα values. Πες μου μόνο ποιο είναι το service name και ποιο είναι το image που θες να κάνω deploy. Για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν default values, που είναι same defaults. Επομένως, όλη η πολυπλοκότητα βγαίνει.
Δεν έχω δει καμία πολυπλοκότητα. Βλέπω μεγάλη πολυπλοκότητα όταν πάω να κόψω χαρτόνι με αλυσοπρίωνο. Αν πάω να βάλω operator για να. Αυτό που είπε ο Αντώνης πριν, για που θα τσεκάρει. Τι μου είπες, να τσεκάρει το git tag και να κάνει κάτι. Ναι, οκ, okay, προφανώς αυτό δεν βγάζει νόημα. Νομίζω ότι είναι τρομακτική η πολυπλοκότητα του Kubernetes για να κάνεις deploy το 70% των web εφαρμογών που υπάρχουν. Αυτό νομίζω. Για να κάνεις deploy το 70% των εφαρμογών που γίνονται deploy στο Kubernetes. Για να είμαι τόσο. Οκ, εκεί πέρα συμφωνούμε, ναι. Άρα λοιπόν, πάμε πίσω λοιπόν στο πρόβλημα. Ότι δεν είναι το πρόβλημα Kubernetes, είναι ότι κάποιος άνθρωπος επέλεξε να χρησιμοποιήσει Kubernetes σε λάθος περίπτωση. Το οποίο βέβαια θα κατέληγε και θα έλεγε κάποιος. Μα υπάρχει το Knative, το οποίο ρε παιδί μου. Knative λέγεται αυτό το. Με τα functions. Με τα functions και καλά και το. Νομίζω. Το οποίο δεν θεωρητικά το σου δίνει ένα πιο μικρό επίπεδο που επηρεάζει τον Kubernetes και λες, α, τι ωραία ρε παιδί μου. Εγώ αντί να κάτσω να ασχοληθώ με όλο το plumbing του Kubernetes και το θεωρώ ένα platform αυτό ρε παιδί μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Βγάζει νόημα όταν χρειάζεσαι ένα platform. Ναι. Εάν σου λέω το blog μου, δεν θα το βάλω σε Kubernetes. Δεν είναι μόνο το blog σου, ούτε το e-shop σου θα βάλεις σε Kubernetes. Μισό λεπτό. Πού ξέρεις ποιο είναι το e-shop μου, μπορεί. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το e-shop σου. Του public, ας πούμε, θεωρείς. Όχι. Δεν χρειάζεται Kubernetes. Άμα είναι τέτοια ένα services, μπορεί να είναι πιο δεν απλό. Δεν νομίζω ότι έχουμε μόνο αυτό. Και λέω public επειδή είναι το πιο μεγάλο μισό. Ναι. Από τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Στην Ελλάδα νομίζω ναι. Όπου φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι από πίσω θα έχουν και άλλα πράγματα. Τύπου analytics, okay. Από το business perspective, okay. Θα έχουν analytics από, ξέρω εγώ, για τα προϊόντα ή δεν ξέρω. Γιατί να μπει σε μια εφαρμογή η οποία έχει daemon sets, έχει persistent volume claims, έχει όλα αυτά. Θα ξεκάθαρα καταρχάς, δεν βλέπω την πολυπλοκότητα στο PVC, ας πούμε. Θα σου πω, καταρχάς δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα, δηλαδή άμα πάρεις αυτό και πάρεις και το πώς το κάνεις με τον Docker. Πρόχειρα δηλαδή. Όχι. Όπως το κάνεις με τον Docker. Θα κάνεις okay. Ένα Docker Composer, παιδί, με το οποίο λες ότι έχω ένα volume το οποίο λέγεται έτσι. Σωστά. Το απίσα μάθεις ότι αυτός είναι ο driver. Σωστά. Και αυτό το volume βάλτε εκεί. Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις Docker Compose για, εσύ είπες 70 πριν, νομίζω είναι πιο κοντά στο 90% των εφαρμογών όπου υπάρχουν εκεί έξω. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών που αξίζει τον κόπο και όχι μόνο κατηγορία εφαρμογών, συγγνώμη, και κατηγορία εταιριών. Δηλαδή, μία ομάδα μπορεί να διαχειριστεί κάτι με Docker Compose ακόμη και σε μεγάλο scale. Τώρα, με 50 ομάδες που έχουν interdependencies, όπου έχουν κοινά πράγματα, υπάρχουν core components που είναι νομίζω shared. Αυτό είναι κάτι τέτοιο. Σε αυτό που λες, αρχίζω και συμφωνώ ότι υπάρχει ένα tipping point. Προφανώς. Που αυτό που από εκεί και πάνω βγάζει νόημα να πας σε complex λύσεις, γιατί complex λύσεις σημαίνουν ότι έχεις ακριβώς ένα platform και χτίζεις εσύ πάνω τα δικά σου business semantics σε αυτό. Αλλά αυτό το tipping point πιστεύω ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, υπάρχει ένα παραπλανητικό πράγμα στην αγορά το οποίο λέγεται managed Kubernetes service, τα οποία ακριβώς, δεν είναι managed. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Καταρχάς είναι managed επειδή σου βγάζουν όλο το responsibility, ας πούμε, του etcd έχει φύγει από πάνω σου. Επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα managed services ναι δεν είναι managed αλλά πλέον νομίζω γίνεται παντού στο EKS ας πούμε εγώ το έχω δει πιο πολύ σου λέει ακόμη και με κλικ και κλικ στο UI AWS α βάλε αυτό το plugin ή ας πούμε σου έρχεται με έτοιμο networking που λέγει πριν ο Καλυπέτης οπότε ναι όχι το networking έρχεται έτοιμο βάζει και άλλα πράγματα ας πούμε μπορεί να αλλά σου κάνει αλλά για να βάλεις load balancers, το scaling, όλα αυτά είναι δηλαδή, το cloud integration βασικά που σου δίνει το ναι ακριβώς για να πληρώνει λίγο παραπάνω μετά προφανώς τώρα ναι για τα load balancer, ok ή API gateway ας πούμε για άμα θες να κάνεις traffic management αλλά ρε παιδί μου κάνε traffic management με το Kubernetes όταν όντως έχει νόημα να κάνεις τώρα πώς θα το έκανες με API gateways. Είναι resource καινούργια το Kubernetes, ας πούμε, που μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν μου χρειάζεται. Α, αυτά, ναι. Νόμιζα το API Gateway της AWS. Εσύ λες αυτό που αλλάζουν το Ingress. Ναι, σωστά. Okay. Σωστά. Γιατί το Ingress ήταν σε ένα namespace και δεν βόλευε. Αλλά βόλευε τους cloud providers να είναι σε ένα namespace, γιατί πλήρωνε σε ένα load balancer τουλάχιστον ένα namespace, οπότε. Καλό. Ναι. Ωραίο. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι βολεύει.
Εντάξει. Κοίταξε, μπορείς να βάλεις έναν load balancing controller, ας πούμε. Ξανά μιλάω με την AWS στο μυαλό μου, δεν είμαι experienced σε άλλα cloud. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνεται. Έχεις τον ALB Ingress Controller και μπορείς απλά μετά να κάνεις match όλα τα ingresses από όλα τα namespaces εκεί. Οπότε έχει ένα load balancing. Μπράβο, σε κάποιο update μετά πήγαν και βάλουν ότι μπορείς να πας και να χρησιμοποιείς. Σε κάποιο update, στο 1.0.0. Οκ. Ναι. Στο 0.0. Something μπορεί όχι. Θες να μας πεις κατά τη γνώμη σου ποια είναι τα. Βασικά, πώς. Τι τύπο αρχιτεκτονική θα πρότεινες ανάλογα με τη μέγεθος ομάδας φτάνοντας στο tipping point που φτάνει στον κυβερνήτη, δηλαδή. Δεν είναι μόνο με τη μέγεθος ομάδας. Όχι, να πω παραδείγματα. Να πεις παραδείγματα. Π.χ. να πω. Είσαι ένα άτομο και κάνεις το blog σου. Βάλει το, ξέρω εγώ, Cloudflare Pages. Έχεις μια web app, βάλει το Heroku. Αυτό. Πώς θα πρότεινες μια πορεία που κάνει scale μια εφαρμογή από το 0 μέχρι να γίνει πολύ μεγάλη. Αρχιτεκτονικά, ποια είναι τα σκαλοπάτια που βλέπεις. Όταν είσαι μόνος σου, κάνε ό,τι αισθάνεσαι εσύ καλύτερα. Εάν είναι κάτι απλό, δεν υπάρχει λόγος να χάνεις χρόνο. Αν blog, ας πούμε, ή μια μικρή εφαρμογή ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την κάνεις πολύπλοκη. Blog, ας πούμε, δεν θα το βάζα. Hugo, ας πούμε, που χρησιμοποιώ, δεν θα το βάζα καν σε Docker Compose. Σε Netlify. Αφού απλά συνδέεις το repository και τελείωσες. Στατικό. Μέχρι ότου σε φτάσει το Netlify που έχει πλέον ή τα αντίστοιχα Netlify, Vercel, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις να έχεις ένα. Άμα έχεις το TechCrunch, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο blog, ας πούμε, μετά από ένα σημείο. Έχεις ένα site με συνταγές και αρχίζεις και εξελίσσεται αυτό. Βάζεις ή ας πούμε, έχεις, ξέρω εγώ, subscription. Τώρα. Okay. Σκέφτομαι πολύ με παράδειγμα το blog. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι άλλο. Είναι μια εφαρμογή που κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι απλά blog. Χρησιμοποίησε ό,τι υπάρχει σε managed service. Σε όποια πλατφόρμα έχεις επιλέξει, ας πούμε, σε ποιο ecosystem. Στο Vercel, στο Fly, ας πούμε, που είναι ωραίο τελευταία. Χρησιμοποίησε το μέχρι ότου σε πάει με τα edge functions που δίνει, με φαντάζομαι όποιο storage δίνει ή ό,τι τέτοιο. Και όταν έχουν πληθύνει τα services που διαχειρίζεσαι, βγάζει χρήματα από αυτό. Βγάζει νόημα να ασχοληθεί να αφιερώσει παραπάνω χρόνο από το απλά να κάνει deploy το κωδικά σου, τότε εξερεύνησε άλλε επιλογέ. Οπότε σε πλατφόρμα σε service. Ναι, σωστά. Ωραία. Από εκεί και μετά, εάν αποφασίσει να πας σε cloud provider, σου λέω, σε κάποια φάση γίνεται και cost issue, δηλαδή. Θυμάμαι ότι εγώ έχω φύγει από Heroku επειδή μου κόστιζε πάρα πολύ. Να. Και ο Αντώνης συγκεκριμένα με βοήθησε να πάω σε ECS τότε, που επίσης κόστιζε πάρα πολύ. Αλλά όχι όμως τόσο στο Heroku. Ακριβώς, ναι. Ναι, είχαμε κάνει ένα migration στις ECS, το έχω ξεχάσει αυτό. Καλά, εννοείται. δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εσύ με έμαθες Docker. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Τι έλεγα. Αν αποφασίσεις να πας σε cloud provider, δες τις managed λύσεις. Ξανά, αν είσαι ένα άτομο, αν έχετε γίνει δύο, ας πούμε τώρα πέντε ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι έχετε πολύ δουλειά να κάνετε στο business logic. Δεν υπάρχει λόγος να συντηρείτε infrastructure, δείτε managed services. Εντάξει, εμένα το Beanstalk, ας πούμε, δεν μ' αρέσει, αλλά μπορεί να σου κάνει. Δεν λέει το Beanstalk. Εντάξει. Θα το καταργήσουν, φαντάζομαι. Δεν παλεύεται καθόλου. Παιδιά, σε κάποιον μπορεί να αρέσει. Θα γίνει ECS το business στο κάπου κάτω, 100%. Γι' αυτό είναι έτσι χάλια. μπορεί να θέλεις Lambdas, μπορεί να έχεις ένα πολύ μεγάλο GraphQL API, ας πούμε, και γιατί να το συντηρήσεις εσύ. Δώσ' το στο AppSync να το κάνει και να στο κάνει serve. Κατάλαβες δηλαδή. Χρησιμοποίησε ό,τι managed services υπάρχουν. Μετά, ας πούμε, βλέπεις ότι. Τι να πούμε για παράδειγμα, το ECS που κάνει scale με βάση τα CloudWatch Metrics, ότι δεν σου κάνει και έχει πολύ περίεργα spikes. Μια χαρά. Εξερεύνησε άλλες λύσεις. Θες να δεις πιθανώς, ας πούμε, αν είσαι άνετος με το swarm. Θες μήπως να σηκώσεις κάποιο swarm ή κάτι τέτοιο, ώστε να κάνεις fine tune. Μπορεί να πάρει Prometheus το swarm. Ωραία, μια χαρά. Το έχουμε στήσει μετά. Θα σου πω. Okay. Δεν σου κάνει, ας πούμε, ή χρειάζεσαι πολλαπλά node groups και έχεις φτάσει σε κάποιο, ή χρειάζεσαι πολλά jobs, ας πούμε, και δεν σε βολεύει το swarm. Νομίζω δεν υποστηρίζει τελευταία φορά που κοίταξα, ή υποστηρίζονται πλέον jobs. Υποστηρίζονται πλέον. Όταν το είχα φύγει, εγώ νομίζω δεν υπήρχε support. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Μία από αυτές είναι το Kubernetes. Δεν είναι η μοναδική λύση. Μία άλλη λύση, ας πούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ πιο απλή από το Kubernetes είναι το Nomad. Το Fly είναι σε Nomad.
Αλήθεια. Νομίζω κάπου το. Θέλω να το εξερευνήσω το όνομα. Το φαντάζομαι. Κοίταξε, το υποψιάζομαι επειδή το όνομα έχει ένα πολύ ωραίο promise που λέει: βάλε με σε έναν σερβερ και εγώ θα ξεκινήσω να κάνω orchestrated πράγματα. Το Fly, όπου το promise του είναι ότι δεν έχουν πολλά regions και έχουν πολύ μεγάλο edge network και κάτι τέτοια. Νομίζω ναι. Έχουν βγάζει νόημα, εντάξει. Δηλαδή είναι. Τι να κάνουν, Federate 50 Kubernetes clusters. Ναι, ζόρικο. Εγώ θέλω να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το δισάρισμα που κάνουμε εδώ στον Κωνσταντίνο, έχω πέσει την ανάγκη του και μετά κλείνοντας θα πάμε να δούμε ένα Grafana dashboard που έχουμε στήσει. Γύρω από το, by the way, γύρω από το Swarm, έχει ένα. Αυτό είναι μαλακία γιατί ακόμα το λένε experimental feature ύστερα από κυριολεκτικά 5 χρόνια. Μάλλον το έχουν παρατήσει και δεν το έχουν κάνει drop. Αλλά anyway, έχει ένα. Έχει μια δυνατότητα εκεί τέλος πάντων ο Docker Daemon που βγάζει Prometheus Metrics, άμα θες. Okay. Οπότε μετά ξέρεις, τα διαβάζει κάτι και τα στέλνεις. Εμένα το όνειρό μου πάντως ήταν, και σε διακόπτω, ναι. Ότι όταν παιδί μου η φάση με το Swarm ήταν ζώρικη, να πάνε να κάνουν rewrite το API του Swarm να παίζει πάνω από Kubernetes. Οπότε πρακτικά ρε παιδί μου να κάνει deploy. Το είχαν κάνει αυτό, ρε. Το είχαν κάνει. Ρε, δεν πήγαινες και έκανες το Docker Stack deploy τα όχι, Swarm Stacks επάνω στο Kubernetes. Όχι, δεν είσαι μαλακίες, γιατί μετά πρέπει να καταλάβεις Kubernetes. Εγώ λέω ρε παιδί μου να έχεις. Όχι! Αφού έγραφε, συγγνώμη, Compose αρχεία. Compose με κάπα νομίζω που ήταν εκείνο. Δεν είναι όλο το Compose με κάπα. Αυτό που λέει ο Πάρης. Έκανες είναι... Docker Compose αρχεία και στα έκανε translate σε Kubernetes. Και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, στη διακοπή που μου έκανες, αλλά το ξαναξεκίνησαν. Και με το Cloud Integrations, που είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούσαμε και εμείς με το Docker Compose που το έστειλε στο Fargate. Και αυτό είχε δύο buckets. Έχουν μόνο ECS όμως Integrations. Όχι, είχαν ECS, Fargate, είχαν και ECI και έχουν αρχίσει και χτίζουν, δεν ξέρω να το συνεχίζουν, Kubernetes. Έλα. Έτσι ώστε να κάνεις Docker Compose App και να το στέλνει Kubernetes. Εντάξει, είναι καθαρά business απόφαση. Καταλάβαμε ότι θα τους καταπιεί το Kubernetes και... Εγώ όμως δεν θέλω αυτό. Α, sorry. Τι θέλεις. Μπράβο. Αυτό. Είδες, αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για την άποψή μου. Λοιπόν, όχι, το πρόβλημα σε αυτό ήταν ότι στην αρχή ήταν με ένα δικό του API το οποίο ήταν χάλι μαύρο, μετά το κάνανε με CRDs, αλλά κάπου έμεινε στη μέση. Δηλαδή είχες ένα CRDs, έκανες deploy ένα YAML compose και υπήρχε ένας operator ο οποίος καταλάβαινε τι κάνουνε και έκανε apply μετά σε Kubernetes services. Wow. Okay. Αλλά αυτό παραμένει ένα patchwork για να μπει μέσα στο κυβερνήτη. Άρα, ποιο να το χρησιμοποιήσει αυτό. Αυτό μου φαίνεται ότι απλά κάνει check το κουτάκι, χρησιμοποιεί με κυβερνήτη. Ναι. Ναι, αυτό. Εγώ αυτό που ήθελα είναι να κάνει κάτι που ρε παιδί μου K-native. Δηλαδή να πει εσύ να κάνει το κυβερνήτη swarm deploy, swarm enable, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Οπότε να πάρει ένα κυβερνήτη cluster και μετά να διαχειρίζει όλο το cluster με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που διαχειρίζει το swarm. Αλλά μην χρειάζεται να έχει το τέτοιο. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να χειριστεί από το kubectl. Εδώ θα διαφωνήσω. Είναι πάρα πολύ περίεργο, είναι δύσκολο, έχει πάρα πολύ. Έχει την namespaces, πρέπει να μάθει τα resources. Και λίγο inconsistent. Θα σου πω εγώ αυτό που βλέπω από εμά. Από την πλευρά, ρε παιδί μου, το ότι έχουμε κάνει deploy και swarm και κυβερνήτη σε πελάτε και έχουμε κάνει και training και για το ένα και το άλλο. Το πόσο εύκολα μπορεί να καταλάβει ο κόσμος και να κάνει operate στα δύο services είναι τρομακτικό. Προφανώς. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πάω σε μια εταιρεία να τους βάλω κυβερνήτη και να φύγω και να κάνω expect ότι θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν εάν κανείς άλλος δεν κάνει takeover, δηλαδή με κατάλληλη γνώση την όποια δουλειά. Πάντως, εγώ θα πω ότι... Περίμενε γιατί ξέχασα, ήθελα τη σειρά με την οποία ήθελα να τα τοποθετήσω. Άμα δεν με διέκοπτες, θα πω στη στέγη τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι, με διέκοψε, μετά τον διέκοψα εγώ και φύγανε όλα. Αλλά θα πω ότι το Swarm για κάποιο λόγο παίρνει τα πάνω του τελευταία. Δηλαδή ενώ γράφουν κώδικα γι' αυτό, για τον Docker Swarm. Δηλαδή έχουν αρχίσει φάσματα. Όχι, έχει δηλαδή, βλέπω εγώ ότι, ξέρεις, βλέπεις το πώς πάει το graph. Βέβαια, είναι και enterprise software της Mirantis πλέον, το Swarm. Σωστά. Και έβλεπα στη σελίδα της ότι και το προτείνει. Σε σχέση με το Git, έχει ένα σχετικό comparison. Ακόμα το έχει αυτό. Ναι! Okay. Και έλεγε ότι είναι αυτές τις περιπτώσεις που το Docker Swarm Mode είναι καλύτερο. Και έχουμε πελάτες που το χρησιμοποιούν και είχαν και κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, παίζει κιόλας εν τω μεταξύ IBM να έχει κάποια service που είναι σε Docker Swarm γιατί είναι μια πιο μικρή ομάδα ή οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι. Αλλά είχε. Και βλέπω ότι παίρνει παραπάνω ο Spike και κάνανε κάποια features. Τα δύο είναι τα jobs που είπε εσύ. Το ένα, βασικά από τα δύο, και το δεύτερο είναι κάνανε CSI volumes. Okay. Ναι.
το οποίο είναι ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, μετά εκεί κινδυνεύεις να γίνει Kubernetes το Swarm. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα κρατήσουν το χαρακτήρα του πιο simple. Του... Εγώ ήθελα να πάω πίσω σε κάτι που είπε ο Αντώνης, που είπε το ότι δίνεις πολλές επιλογές στους ανθρώπους. Κάποτε συμφωνούσα 100%, πλέον συμφωνώ λίγο λιγότερο. Βασικά θεωρώ ότι... Όλοι κάνουν λάθη, πάρε και εσύ. Ναι, όχι εννοείται, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό είναι να κάνεις expose ένα low level μηχανισμό, αλλά να χτίσεις σιγά σιγά να μπορείς να χτίσεις. Και ένα παράδειγμα, το οποίο το έμαθα από τον Αντώνη παραδόξως, είναι το git. Που εγώ νόμιζα ότι όταν κάνω git commit, Και ο Αντώνης που το έχει μελετήσει τελευταία για κάποια πράγματα τα οποία έχει κάνει που μπορεί να μας πει άμα θέλει παραπάνω. Αυτοί οι τρεις που μείναν να φύγουν και τώρα. Αυτούς που κρατήσαμε μέχρι το τέλος να τους διώξουμε. Είναι πολλά low level πράγματα στα οποία έχεις access αν θέλεις. Καλά τα λέω. Βασικά εσύ μπορεί να κάνεις git commit χρησιμοποιώντας git plumbing, δηλαδή τις πιο χαμηλό επίπεδο εντολές του. Το git έχει δύο και APIs. Έτσι ήμουν, το άκουσα. Το git έχει δύο APIs. Έχει το plumbing, τις σωληνώσεις. Και το porcelain, εκεί πέρα που κάθεσαι για να χρησιμοποιήσεις σωληνώσεις. Καλό οπότε, ναι, η ονομασία είναι αυτή. Και πρακτικά το git commit είναι στις porcelain εντολές, οπότε εκεί πέρα κάνει όλες τις low level εντολές από κάτω χωρίς να το καταλάβεις. Οπότε και εσύ μπορεί να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή... Είμαι χαρούμενος που τις κάνει, χωρίς να το βλέπω. Ακριβώς αυτό νομίζω είναι που λείπει από τον κυβερνήτη, μία πορσελάνη. Εγώ το Swarm θεωρούσα ότι θα πρέπει μια πορσελάνα για την κυβερνήτη. Παιδιά, αυτό. Στην καθημερινότητά μου θεωρώ ότι το Helm με να μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επειδή μπορώ να μην πάρω καμία απόφαση, στηρίζομαι στα same defaults και είμαι μια χαρά. Απλά ένα ξεχωριστό εργαλείο. Φαντάσου είναι να κάνεις install git και να κάνεις install και coslit. Και... Εντάξει, μία φορά το κάνεις. Είναι ένα upfront investment. Οκ, okay, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά όλα αυτά τα εργαλεία στον Kubernetes προσπαθούν να είναι πάρα πολύ abstract. Και το Helm σου λέει βάλε μου ό,τι YAML θέλεις. Και εγώ με ένα templating engine το οποίο θα σου φτύσω μετά μια σειρά και θα σου βγάλω ένα ωραίο documentation, ξέρω εγώ, άμα θέλεις, με κάποιο interpolation μέσα. Θέλω κάτι το οποίο να μπορεί να κάνει το 30%, το 20%. Των πραγμάτων που χρησιμοποιεί το 80% του πληθυσμού που χρησιμοποιεί η κυβερνήτη, με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να τον κάνω operate. Εντάξει, έχω μια εναλλακτική σε αυτό και την έχει μάθει πάρει. Είναι το Docker Context, νομίζω το λέει. Είναι το ECS Context. Ναι, τα Cloud Integrations, έτσι το λένε. Παλιά το λέγανε Docker Compose CLI. Το λένε Cloud Integrations. Αυτό, ας πούμε, το έχω χρησιμοποιήσει κάνα δύο φορές σε τεστ εφαρμογές που θέλω να τρέξω για κάνα μήνα, ας πούμε. Προφανώς δεν θα στήσω καινούριο cluster γι' αυτό. Πολύ ωραίος τρόπος, Docker Compose. Σε 5 λεπτά ήταν έτοιμο, μια χαρά. Είναι καλό. Έχουν κάνει καλή δουλειά σε αυτό, το έχουν λίγο πιο παρατημένο. Κάνουν εκεί κάποια updates. Ήταν στη φάση νομίζω που απλά εκεί πέρα είχαν πάρει μια καραμπίνα και όπου βλέπανε κάτι να κουμπάει, λέγανε πάμε προς τα εκεί, ξέρεις. Εντάξει, τώρα νομίζω πάει λίγο καλύτερα το Docker. Εμένα μου αρέσει που είναι full dev tool τώρα. Είναι θεωρώ φανταστικό. Καλά, έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα πλέον το Docker. Δηλαδή. Αλλά... Το Docker η εταιρεία. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω και τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, δεδομένου το ότι. Ασχολείται αρκετά με θέματα SRE. Καλά τα λέω. Ναι. Θα ήθελα να μας πεις τη σημασία του observability στις web εφαρμογές σήμερα. Τι είναι το observability, όλο αυτό το team. Βασικά, μήπως να το πιάσουμε το κομμάτι του SRE από την αρχή, δηλαδή το πώς φροντίζω ότι το site μου είναι reliable, πώς ενημερώνουμε σωστά για το τι μπορεί να πηγαίνει στραβά, ένα πρακτικό stack το οποίο πιθανόν θα πρότεινε σε κάποιον ο οποίος έχει μια web εφαρμογή και θέλει να ξέρει. Okay. Καταρχάς, δεν υπάρχει ένας τρόπος για να εφαρμόσει το SRE. Επίσης, δεν είναι ρόλος, είναι πρακτική. Ωραία, τέλεια. Πάρω το από τη δική σου οπτική το κομμάτι του. Αυτό. Το SRE το έχει εισάγει η Google σαν ρόλο. Είναι σε αντίθεση με το DevOps, το οποίο είναι πιο πολύ culture, το SRE θεωρητικά είναι οι μηχανικοί οι οποίοι φροντίζουν για το uptime της εφαρμογής σου. Αρκετά κοντά σε αυτό, ναι. Επίσης, λοιπόν, η Google δεν ήταν ότι το εισήγαγε. Ήταν ότι υπήρχε
Λοιπόν, υπήρχε αυτός ο ρόλος και πιο πριν. Υπήρχε ένας άνθρωπος που τον λέγαμε, πώς να τον πούμε, sysadmin, ξέρω εγώ, cloud sysadmin. Τελικά έκανε όλα αυτά που κάνουν οι SRE. Οπότε η Google με χρόνια εμπειρίας μάζεψε τα responsibilities αυτά και λέει, ρε παιδιά, ας τα πούμε, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι υπεύθυνοι για το reliability. Ωραία, θα τους πούμε site reliability engineers. Δεν είναι μόνο για το reliability, αυτές οι ομάδες παίρνουν και τρέχουν και εφαρμογές. Δηλαδή, κάνουν operate εννοείς. Όχι, ναι. Okay. Κάνω operate full όμως. Δηλαδή, αυτό τώρα ξεκινάω να μπαίνω σε μια περιοχή που δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτά που λέω είναι πραγματικότητα, γιατί δεν τα ξέρω ενώ βρω το χέρι κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει ότι κάνει η Google είναι ότι ξεκινάνε εργαλεία τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν χωρίς να υπάρχει SRE στην ομάδα αυτή, δηλαδή μια ομάδα κλπ. Τα τεστ όλα αυτά που κάνει και μετά τα σκοτώνει. Mm. Άμα δεν το σκοτώσει και περάσει κάποιους χρήστες, μετά φεύγει από τον έλεγχο σε αυτή την εφαρμογή. Και πάει σε ομάδα SRE να τρέξει. Μισό λεπτό. Επειδή καταρχάς αυτό είναι μία. Είναι ένα team topology, ας πούμε, για SRE. Υπάρχουν 5, 6, 10. Αυτό που λες είναι ότι υπάρχει μια κεντρική ομάδα SRE ή μερικές κεντρικές ομάδες SRE που τρέχουν εφαρμογές. Τρέχουν όμως εξ ολοκλήρου αυτοί. Δηλαδή δεν σου λένε εμένα είναι πάνω το. Δεν το γνώριζα. Μου κάνει εντύπωση. Το Q-Cluster είναι πάνω δικό σου πρόβλημα τώρα που δεν δουλεύει εφαρμογή σωστά. Είναι όλο δικό του. Δηλαδή η ευθύνη τη εφαρμογή είναι σε αυτήν την ομάδα πλέον. Δεν είναι απλά ότι εγώ φροντίζω. Δεν είμαι platform team που εγώ φροντίζω ένα infrastructure και ένα platform και μήπως βάζει consulting SREs μέσα στις ομάδες. Φεύγει από τον έλεγχο σε εφαρμογή. Εσύ γράφεις μόνο business logic μετά. Δεν έχεις. Okay. Άρα τους χρησιμοποιούν σαν platform δηλαδή. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Εντάξει. Το έχω ακούσει. Σαν φήμη να το πούμε έτσι. Okay. Ξέχασα τη δική σου ερώτηση. Η ερώτησή μου ήταν. Και ξεκίνησε στην αρχή. Καλά τα πάω σήμερα. Το ξεκίνησα από την. Ξεκίνησα στην αρχή από το observability, αλλά επειδή μου φάνηκε πολύ συγκεκριμένη και βαρετή και βλαμμένη ερώτηση, το πήγα ένα επίπεδο πιο πίσω, που είναι το SRE, που στο δικό μου μυαλό είναι πώς φροντίζω με αξιοπιστία και υπευθυνότητα να τρέχει μια εφαρμογή στο production, να κάνει τη δουλειά την οποία πρέπει, να ενημερώνομαι πότε τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και θεωρώ ότι είσαι ειδικό σε αυτό, οπότε, ναι. Okay. Αν θες να το πιάσεις. Το απολύτως βασικά που μπορείς να κάνεις είναι ξεκινάς από το να έχεις ένα αξιόπιστο logging σύστημα. Και αναλόγως του πόσο πολύπλοκο είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και να κάνεις observe, μπορείς να επεκταθείς σε metrics, σε είτε low level είτε πιο application level metrics, tracing ας πούμε που βολεύει πάρα πολύ στο debugging ή για άλλους λόγους, για performance, ας πούμε, profiling και τέτοια. Υπάρχουν διάφορα τέτοια παρακλάδια που μπορείς να κάνεις εν τέλει για να κάνεις αυτό που λέμε observability. Θεωρώ ότι το πιο βασικό είναι το logging και το error tracking. Αυτά τα δύο συνδέονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Εφαρμογές όπως το Sentry, ας πούμε, που έχουμε χρησιμοποιήσει κιόλας μαζί. Θεωρώ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με ένα αξιόπιστο logging εργαλείο, έχεις μια αρκετά καλή εικόνα. Τώρα, εάν είναι critical η εφαρμογή σου, σε σημείο ώστε να έχει on-call rotations, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Την έχει? On-call rotations. Okay. Και χρειάζεσαι να έχεις automated alerts με βάση κάποια συγκεκριμένα thresholds ή κάτι σχετικό, εκεί πέρα χρειάζεσαι metrics από το infrastructure κάποιες φορές, ίσως και από το application. Metrics εννοούμε συστήματα όπως το Prometheus, ας πούμε, που κάνεις publish metrics, γίνονται scrape και καταλήγουν κάπου σε κάτι τύπου alert manager, όπου με βάση τα thresholds που έχεις πει, σε ειδοποιεί με κάποιον τρόπο. Δεν χρειάζεται να σε ξυπνάει απαραίτητα. Mm-hmm. Τώρα, ψηλό είναι κιόλας hype τελευταία, ξέρεις, το ότι γίνεται, θα μου έρχεται στο Slack και άλλα τέτοια και το κάθε error θα μου έρχεται μήνυμα κτλ. Όχι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η βάση, ας πούμε, για να εφαρμόσεις καλό observability είναι όταν σου έρχεται ένα alert, να ξέρεις ότι είναι actionable και να έχεις ένα process πίσω από αυτό. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λες και ότι δεν το κάνει by default ο κόσμος. Ναι, νομίζω, ειδικά, ας πούμε. Είναι όλα σημαντικά. Ακριβώς. Υπάρχει ένα κανάλι που είναι το monitoring channel, ας πούμε. Έχουμε κι εμείς τέτοιο. Α, οκ. Εννοείς. Αλλά αυτό έχει μόνο downtime σε εμάς. Οκ, εντάξει. Αυτό βγάζει νόημα. Τώρα, το να έρχεται κάθε
error της εφαρμογής ή ας πούμε όταν έγινε restart ένα container να μου έρχεται στο Slack, όχι τι να το κάνω, μπράβο του, που είναι restart. Όχι, είναι πολύ βολικό αυτό, γιατί το κάναμε παλιά αυτό με το Sorcerer και είχαμε ένα monitoring alert στη μνήμη το οποίο αν πέναγε το οποίο αν πέναγε το 1% ερχόταν alert και όταν κατέβαινε κάτω το 1% ξαναρχόταν alert ότι διορθώθηκε. Και απλά είχαμε κάνει και πάρει και εγώ mute το channel. Απλά και τρίχη. Περίμενε. Δεν ήταν. Γιατί έχει σημασία με το 90, μετά το πήγαμε στο. Όχι, στην αρχή ήταν 70. Okay. Μετά το πήγαμε 80. Μετά το πήγαμε 90. Και μετά λέμε γάμα το ξέρω εγώ. Κάτω mute. Ναι. Εντάξει, βέβαια και εκεί ήταν, είναι και ακριβώς αυτό το οποίο λες, αν είναι άξιο να βλέπει. Εν τω μεταξύ, αυτό ανέβαινε η μνήμη και μετά από λίγο πανερχόταν, δηλαδή δεν προλάβαινε να μπει μέσα στο σερβερ να το φτιάξει. Εντάξει, ένα από τα πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε, ας πούμε, εκεί δεν ήταν να αλλάξετε το threshold, αλλά να αλλάξετε το χρόνο. Δηλαδή, αν είναι ρε παιδί μου στο 90 για πάνω από 20 λεπτά, όχι για πάνω από 5 λεπτά, που για παράδειγμα μπορεί να ήταν. Γενικά, όταν κάτι βλέπει ότι είναι πολύ sensitive, είναι point of optimization. Αυτό. Τώρα δεν είναι ότι επειδή εξαρτάται πάρα πολύ και από το πόσο comfortable είναι η ομάδα ή ο άνθρωπος που το φτιάχνει ή το είδος της εφαρμογής, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει golden path για το πώς μπορείς να κάνεις να εφαρμόσεις, ας πούμε, reliability σε εφαρμογές και τέτοια. Βρήκα πρόσφατα, άμα θέλετε μπορώ να σας το δώσω μετά, ένα ωραίο GitHub repo, ξέρετε, τύπου awesome τάδε, ας πούμε, όπου λέγεται How the ESRE. Θα το προτείνεις στο τέλος. Okay. Με το ζόρι. Εντάξει. Και έχει πολύ ωραίο content, επειδή μαζεύει υλικό από engineering blogs από κάθε είδους εταιρεία. Ας πούμε, διαβάζα από την Capital One, οι οποίοι προφανώς έχουν και regulations, έχουν και compliance μέσα, έχουν δηλαδή πολύ, αρκετά πιο πολύπλοκο μηχανισμό από μια startup η οποία μπορεί να έχει ένα αξιοπρεπέστατο μεγάλο, ας πούμε, high traffic προϊόν, αλλά μπορεί να μην έχει το compliance, ξέρω εγώ, που έχουν αμερικάνικες τράπεζες και τέτοια. Οπότε βλέπεις ότι το Angle είναι πολύ διαφορετικό. Ή ας πούμε, ίδιο Angle με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτό. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πάντως ένα golden path γι' αυτό. Το δικό σου path ποιο είναι? Ούτε εγώ έχω ένα golden path, εξαρτάται από την εφαρμογή. Σίγουρα εκεί που επενδύω πάντα, εάν μια εφαρμογή μου φτάσει μέχρι Kubernetes, σίγουρα θα έχει metrics με συγκεκριμένα thresholds, ας πούμε, όσον αφορά memory consumption ή συγκεκριμένα εγώ κοιτάζω και τα pod restarts, ας πούμε, αν γίνεται πολύ restart κάτι, βγάζει νόημα να δούμε τι συμβαίνει. Και logging. Tracing δεν βάζω σχεδόν ποτέ by default, εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και σε πολύ συγκεκριμένα services. Trace IDs στα logs, δεν χρειάζεται να κάνεις tracing. Άρα αυτό δεν είναι το tracing. Κάνεις attach το... Εγώ εννοώ να μην, να μην μπεις στη δικασία να φτιάχνεις spans, να έχεις κάτι σαν το Jagger από πίσω. Φτιάχνεις spans. Να φτιάχνεις spans ενώ και να πληρώνεις ένα tracing application, να το δείχνει, ας πούμε, σε ωραίο τέτοιο. Α, δεν το χρειάζεσαι, Trace IDs οπωσδήποτε στα logs. Οπωσδήποτε στα logs. Ακριβώς. Ναι. Για να τα κάνεις correlate. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα έχεις παραπάνω από ένα service, Trace IDs παντού τέλος. Ναι, ακριβώς. Και τα κάνεις correlate. Μη σου πω ακόμα και στο ένα service, άμα έχεις proxy και service από πίσω, Trace ID και στο proxy και στο service και τελείως ιστορία. Θέλεις να το φτιάξουμε μόλις κλείσουμε τώρα το podcast? Βάζω γενικά, εγώ ήδη. Ωραία. Ναι, μα δεν έχει νόημα. Δηλαδή, με το που μπήρε παιδί μου στην εφαρμογή σου μέσα ένα request, παίρνει ένα ID. Με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχει σημασία και απλά αυτό το φτύνεις κάπως στο login. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις trace IDs, ούτε spans τα οποία έχουν υποspans και υποspans και υποspans. Αυτό το error ή για αυτό το trace ID. UUID 4 είναι καλό trace ID. Γενικά τώρα μου αρέσουν πολύ τελευταία τα... Μισό λεπτό, αφού γίνονται generate, μα το κάθε span έχει το δικό του trace ID. Αυτό λες εσύ. Όχι, ένα trace ID για όλα τα logs. Ξεκινάει, ρε παιδί μου. Στο proxy μπαίνει το trace ID. Μπορείς να το κάνεις κάτι στο trace ID από το in. Ωραία, αυτό το οποίο λέει είναι ότι ξεκινάει, έχεις ένα HTTP request. Οπότε με το που φτάνει στον proxy, δημιουργείται ένα trace ID το οποίο το ακολουθεί μέχρι να φτάσει οριακά το database. Α, καλά λέω. Οπότε δεν είχα αυτό κανένα, ας πούμε, οριακά. Μια χαρά μου βοήθησε. Οπότε, οτιδήποτε log φτύνεται εδώ μέχρι να επιστρέψει πίσω, έχει και το trace ID επάνω. Καλά λέω. Α, γι' αυτό είπε ο Καλυπέτης πριν ότι δεν φτιάχνει spans και τέτοια. Ναι, ενώ τα spans έχουν μια λογική ότι μπορεί να κάνει encapsulate και άλλο spans και άλλο. Δηλαδή,
πρακτικά υπάρχει. Ναι, αυτό είναι χρήσιμο. Πολλές φορές. Και μέχρι ναι. Εγώ το χρησιμοποίησα που είμαι εγκασμάς. Ποιο λες τώρα? Τα spans. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι ακριβό και δεν μπορείς να το κάνεις για όλα τα requests. Όχι. Τι σημαίνει είναι ακριβό? Τι σημαίνει είναι ακριβό? Εννοώ ότι αν πληρώνω για υπηρεσία για να στα. Ακριβώ όσον αφορά το performance, το cost ή το financial cost. Το financial. Okay. Είναι ακριβό. Οπότε πρέπει να κάνει μετά ένα sampling πάνω εκεί. Οπότε για να αποφασίσει πού θα κάνει sampling και σε ποιο θα βάλει tracing και σε ποιο δεν θα βάλει tracing, αρχίζει και περιπλέκεται πάρα πολύ το πράγμα. Μπα. Μπορεί να κάνει όλα για τα τελευταία 15 λεπτά. Ωραία, να το πω αλλιώ. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Α, ναι, αλλά λε τα τελευταία 15 λεπτά, οπότε κάνει sampling. Είναι τα τελευταία 15 λεπτά. Αυτό δεν είναι sampling. Sampling είναι ότι. Okay, εντάξει, κατάλαβα τι λες. Ωραία, ναι. Με κάποιο είδους. Αλλά ναι, συμφωνώ και εγώ κάτι τέτοιο θα έκανα. Αλλά γενικά είναι πολύ απλό. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις μόνο με ένα καλό logging platform το οποίο σου επιτρέπει να ψάξεις πράγματα. Και δεν εννοώ να ψάξεις με JSON και structured logging, αλλά έστω και με ένα απλό textual log και υπάρχει σε κάθε log που φτύνεις το trace ID του request στο οποίο βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις correlate πάρα πολλά πράγματα. Μετά, άμα έχεις jobs, μπορείς να έχεις ένα trace ID, ένα job για παράδειγμα. Δηλαδή, με το ξεκινάει ένα task στο seller ή στο οτιδήποτε. Αυτό το task είτε θα πάρει ένα trace ID από αυτόν που το έκανε trigger, είτε θα δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή ένα trace ID. Και, δηλαδή, κάθε entry point βάζει trace ID, τελείωσε. Ναι, σωστά. Τελευταία, για να σου απαντήσω και στα UUIDs, γιατί πλέον έχω γίνει πάρα πολύ καλό στο να θυμάμαι και τις ερωτήσεις που μου έχει κάνει. Μου αρέσουν πολύ τα ULIDs τελευταία. Τα οποία. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Είναι, τα ULIDs είναι. Νομίζω είναι και UUID 4 compatible, αν θυμάμαι καλά. Αλλά η βασική τους διαφορά είναι ότι έχουν το ίδιο μέγεθος σαν bits, ας πούμε, εκεί πέρα στο δίσκο. Αλλά είναι, έχουν το timestamp της ώρας που δημιουργηθήκανε και είναι και μονοτονικά. Οπότε είναι. Τι σημαίνει μονοτονικά? Ούτε στα ελληνικά δεν λέω σημαίνει μονοτονικά. Μονοτονικά σημαίνει ότι. Για ένα. Βασικά, επειδή έχουν σε 7 μιλισεκόντα, αν θυμάμαι καλά, την ώρα στην οποία δημιουργηθήκανε. Άρα λοιπόν ξεκινάς από εκεί. Οπότε, άμα δημιουργηθούν σε διαφορετικά μιλισεκόντς, αυτά σημαίνει ότι θα είναι το ένα πιο μικρό από το άλλο. Αυτό λέγεται μονοτονικό. Όταν διατηρείται η σειρά, η σειρά με την οποία σορτάρονται, είναι η σειρά με την οποία δημιουργηθήκανε. Okay. Και αν δημιουργηθούν μέσα στο ίδιο μιλισεκόντ, εκεί πέρα σου κάνει σε επίπεδο βιβλιοθήκης guarantee ότι από το ίδιο μηχάνημα. Θα είναι και αυτά μονοτονικά. Δηλαδή, αν δημιουργήσω 3 ULIDs ταυτόχρονα στο ίδιο μιλισεκόντ, στο ίδιο μηχάνημα, θα είναι μονοτονικά. Αν τα δημιουργήσω σε πολλά μηχανήματα, τότε δεν στογγιάται κάποιος. Αλλά τουλάχιστον σε 7 μιλισεκόντ ξέρεις ότι είναι μονοτονικά. Οπότε, άμα θες να κάνεις οτιδήποτε, για παράδειγμα, θες ένα καλό τρόπο να κάνεις όλη τη διαδικασία του να δώσεις μάλλον IDs τα οποία δεν είναι integers, είναι κάτι. Το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από πολλούς ταυτόχρονα και να είσαι και αρκετά σίγουρος ότι αυτά τα πράγματα θα κάνουν conflict και να είναι και μονοτονικά, αυτό δεν έχουν τα UIDs, είναι πολύ βολικό. Οπότε εγώ θα φτιάχνω trace IDs για να καταλήξω που θα ήταν μάλλον ULIDs γιατί θα μου επέτρεπε να ξέρω και την ώρα που δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου δίνει μια παραπάνω πληροφορία, τζάμπα, γιατί να μην το κάνεις. Okay. Μου αρέσει το τζάμπα, οπότε. Ναι, ενώ δεν σου τρώει κάτι σε χώρες ή κάτι άλλο. Okay. Μεγάλη εισαγωγή για τα ULIDs. Θα το κοιτάξω πάντως. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για database IDs για να ξέρεις την ώρα που δημιουργήθηκε ένα record για να είναι μονοτονικά. Οπότε για παράδειγμα, άμα θες να κάνεις pagination, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ULID για cursor ας πούμε, και να συνεχίσεις. Το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο πρόβλημα και φανταστικό, φανταστικό με τη MongoDB. Ένα από τα λίγα φανταστικά πράγματα μπορείς να κάνεις. Ναι. Τα Bison είναι και αυτά. Τα Object IDs. Τα Object IDs και Lobison είναι και αυτά μονοτονικά. Okay. Επίσης η Mongo έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί για τους εντελώς λάθος λόγους. Full. Ναι. Οι Document DBs γενικά. Ναι. Αλλά είναι, ειδικά η Mongo είναι εξαιρετική δουλειά. Είναι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια τη χρησιμοποιώ μέσω του Atlas, δεν την κάνω self-host. Άνθρωποι δηλαδή διαμαρτύρονται. Ποιος κάνει ένα μαλάκα self-host για τη MongoDB? Είναι φανταστικό το Atlas, δεν υπάρχει λόγος να κάνει self-host MongoDB. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό. Και γενικά πλέον και με το pricing του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δηλαδή πολύ competitive σε σχέση με τον κάνει. Δηλαδή πληρώνεις κάτι πολύ λίγο πάνω στο μηχάνημα. Φαντάζομαι έχουν κάνει συμφωνία με την Amazon και με την Google. Δεν θυμάμαι αν έχει Atlas και στην Microsoft πλέον. Στο Azure μπορεί να έχει. Οπότε στο μηχάνημα πληρώνεις κάτι πολύ κοντά στο μηχάνημα. Οπότε, γιατί να κάτσεις να μπλέξεις, δηλαδή. Ναι, προφανώς.
Εγώ θα επιμείνω. Ποιος κάνει MongoDB μόνο στο host? Εμείς. Αλλά εμείς το Sourceler. Είπα να μην το πω, λέω κάτσε, μπορεί να το έχουν αλλάξει. Είναι ένα παλάθι και λάθος τρόπος ο τρόπος που σε Sourceler είχαμε επιλέξει τη MongoDB και λάθος οι λόγοι και ενδεχομένως και πολλοί από αυτούς τους λόγους είναι οι λάθος λόγοι που κάποιοι άλλοι επιλέγουν το MongoDB τώρα. Απλά οφείλω στον κόσμο να φροντίσω, να ελπίζω μάλλον να είναι ένα ποσοστό από αυτούς που θα κάνουν το ίδιο λάθος με μένα να τους σώσω. Σωστά. Δεν, έτσι γίνεται καλύτερη η ανθρωπότητα, ξέρω εγώ. Ναι, εννοείται. Η καινούργια έκδοση είναι πάντα καλύτερη από την προηγούμενη, οπότε όλα καλά. Ναι, και τι. MongoDB έχουν φτιάξει φανταστικά services πάνω σε MongoDB, όχι στο Sourcer, σε άλλες περιπτώσεις που έχει πάρα πολύ νόημα, αλλά είναι αυτά τα, είναι συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ καλές αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γενικά οι NoSQL DBs. Μου έστειλες ένα πολύ ωραίο άρθρο εσύ πρόσφατα ότι όχι, χρησιμοποιείς SQL DBs. Αυτό που λέει Choose SQL. Ναι. Εγώ το έχω γράψει. Α, το ξέρω. Α, ναι. Ρε, αλλά εσύ μου το έχεις. Α, το έκανες plug. Ναι. Ωραίο. Το... Εκπαιδεύεσαι. αυτό, by the way, είχε πάει πολύ καλά όταν το έχω γράψει. Κοίταξε, ήταν... έχει fair points. Το ξέρω. Το ξέρω, δεν είναι. Το έγραψα. Δεν είναι θέμα μετριοφροσύνη, μα το έγραψα. Τα πίστευα αυτά που έγραφα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν κιόλας. Ήταν 2017 που και part-time ασχολούμουν με Sourceler και part-time είχαμε και άλλα projects και είχαμε αρχίσει να γράφουμε Postgres. Την οποία ο Αντώνης γενικά την έκανε introduce έτσι στην παρέα. Και ήταν, είχα αρχίσει να παθαίνω πλάκα με την Postgres και με πολλά πράγματα. Οπότε εκείνη τη στιγμή ειδικά ήταν. Εκεί που γύριζε και σε μένα εντελώς το. Τη Mongo την πρότεινε ο υποφαινόμενος. Όχι, και εγώ συμφωνούσα, ήμουν φουλήν για τη Mongo δεν είχαμε βάλει. Ναι. Οπότε. Λάθος. Ναι, ήταν λάθος, αλλά ήμασταν μικροί. Όλοι κάνουν λάθη μικροί. Πάντως αυτό το άρθρο είχε πάει καλά. Γιατί θυμάμαι, είχε πάει στο Hacker News νούμερο 1, στο Reddit, δεν ξέρω. Ήταν στην αρχή το μεταξύ και στο Medium αυτό. Και πήγαινε, είχε πάει τάπα γενικά. Έχει fair points. Όλο αυτό. Εγώ να πω και τη μαλακία μου. Ναι. Ότι, βασικά τη μαλακία μου, να πω και να δώσω και στη MongoDB ένα point, γιατί είχαμε εδώ και 2,5 χρόνια ένα cluster MongoDB, ναι. Το οποίο ήταν ένας arbiter, το οποίο είναι πρακτικά ένα node το οποίο το βάζει μόνο και μόνο για το... Για να ψηφίζει. Για να ψηφίζει, δεν έχει storage. Και δύο data nodes. Το ένα data node εδώ και 2,5 χρόνια ήταν κάτω, ναι. Και MongoDB δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οπότε να το δώσουμε αυτό. Okay. Εγώ είπα ότι είναι εξαιρετικό software. Είναι εξαιρετικό software. Δηλαδή η MongoDB can deliver. Συμφωνώ. Γι' αυτό και πηγαίνει μια χαρά ως εταιρεία. Ναι. Απλά έχει χρησιμοποιηθεί για όλους τους λάθους λόγους. Όπως ο κυβερνήτης. Αυτό είναι. ήθελε. Από την αρχή να ξέρεις αυτό ήθελα. Όπως ο κυβερνήτης είναι εξαιρετικό software. Καλά. Τον έχω privately να μου λέει αυτά τα πράγματα επί μήνες. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούει. Έχει τα αντανακλαστικά. Εννοείται. Αλλά και ο κυβερνήτης κάνει deliver. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ότι θα κάνει deliver, κάνει. Δηλαδή δεν είναι... Εάν έψα τον Κασιδιάρη να χρησιμοποιήσει και μπορεί να της εκείνο το project, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Απλά ο κυβερνήτης πρέπει να μπαίνει σε ομάδες που έχουν τη διάθεση να φτιάξουν platform teams. Ναι, προφανώς. Για μένα επίσης, αν δεν έχεις, ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο cloud spend. Δεν νομίζω ότι αξίζει. Και γιατί λέω ένα χιλιάρικο cloud spend? Γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά αυτό το cloud spend συνήθως υπονοεί και ένα complexity από κάτω. Και μπορεί το χιλιάρικο να είναι και λίγο που λέω. Αλλά δεν μπορείς να δίνεις 4 εκατοστάρικα στην AWS και να έχει κυβερνήτη. Δεν μπορείς. Μπορείς, ό,τι μαλακία θες μπορείς να κάνεις. Αλλά δεν νομίζω ότι βγάζει νόημα. Προσωπικά. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι. Εννοείς. Σίγουρα. 4 εκατοστάρια εκτός. Εντάξει, μην είσαι απόλυτος. Ας πούμε, έχω κατά νου περιπτώσεις που ξέρουν ότι το scale θα μεγαλώσει πάρα πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτό που λες εσύ, ας πούμε, σήμερα 4 εκατοστάρια. Δεν έχει νόημα όμως. Όχι, δεν έχει νόημα. Ναι, αυτό το οποίο λες όμως είναι το πρώτο μου point. Άμα το ξέρω, το ξέρω. Okay. Και κάνω τον χρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Βέβαια. Υπάρχουν... Πριν κάνουν σκύλι, βάζουν κυβερνήτη. Αν το βλέπουν. Όχι, περίμενε, όχι. Αν το βλέπουν ότι έρχεται, ότι αυτό το πράγμα έχει growth, το έρχεται. Τώρα, αυτός ο οποίος το κάνει, μήπως και κάνουμε scale. Εντάξει, όχι. Αυτό είναι άλλη περίπτωση και δεν θέλω να το τροφοδοτήσω αυτό. Όχι, συμφωνώ. Ερώτηση που θέλω να σας κάνω, επειδή είδα ότι σας αρέσει η Postgres.
άποψη για serverless postgres συγκεκριμένα νέων. Δεν έχω χρησιμοποιήσει, δεν το γνωρίζω καν. Το ξέρεις? Ούτε εγώ την ξέρω. Νομίζω ότι Aurora είχαμε παίξει κάπου, που είναι. Ναι, έχουμε παίξει. RDS. Ναι. Γιατί να θες να βάλεις μια βάση δεδομένων serverless? Επειδή θα σου απαντήσω την άποψη του νέων. Ναι. Για πες μου. Επειδή έχουν κάνει εντελώς διαχωρισμό του compute και του storage, mm-hmm. που αυτό βοηθάει πάρα πολύ όταν θες να κάνεις πράγματα με τα data σου, π.χ. branching. Άμα θες να κάνεις τόσο περίεργα πράγματα, μήπως να βρεις μια βάση που είναι φτιαγμένη για αυτά τα περίεργα πράγματα. Συγγνώμη, τι είναι το branching στα data? Έχω 1 GB data στην Postgres και θέλουν οι data analysts, ας πούμε, να, δεν ξέρω, να κάνουν ένα, να αλλάξουν κάτι. Ή ας πούμε θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στα data και να τα βάλουν πάλι πίσω ή δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Οπότε φτιάχνεις μια κόπια του, τώρα ας το πούμε, main branch και μπορείς να κάνεις εκεί πέρα την οποία αλλαγή θέλεις. Μπορείς να έχεις 100 branches, ας πούμε, για διαφορετικούς λόγους. Αυτό είναι φανταστικό concept, απλά μετά χρησιμοποιείς την Postgres πρακτικά μόνο σαν ένα API και δεν χρησιμοποιείς την Postgres. Ακριβώς. Η Postgres, το compute κομμάτι, είναι το API, που λες εσύ, και το storage είναι εντελώς διαφορετικό από πίσω. Μετά όμως χάνεις την ταχύτητα μιας τέτοιας βάσης, χάνεις πολλά, δηλαδή τι κερδίζεις? Απλά η εφαρμογή σου κάνει connect με ένα Postgres driver, αλλά πλέον το driver δεν είναι το πρόβλημα. Ξανά, εξαρτάται από το use case, όπως και ο Kubernetes. Ναι, ναι, ναι. Αν το χρησιμοποιήσεις έτσι, αν χρειάζεσαι μία απλή Postgres και εσύ πας και βάλεις μία serverless Postgres που υποστηρίζει branching, ας πούμε, και κάνει offload στο S3, αλλά δεν το χρησιμοποιείς και ποτέ, δεν είναι πρόβλημα της serverless Postgres αυτό. Όχι, ναι, 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 αυτό. Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Δεν θα έλεγα όχι. Απλά σου κάνει unlock καινούρια perspectives, τα οποία ίσως να έχουν νόημα για κάποια ομάδα που βγάζει νόημα να τα χρησιμοποιήσει. Το Neon δεν θα έχει πιο πολύ νόημα να έχεις ένα Neon SDK το οποίο να σου δίνει όλα τα καλούδια που θα μπορούσε να σου δώσει αυτό το πράγμα το οποίο απλά μιλάει το API της Postgres και δεν έχει τίποτα άλλο σχέση με Postgres από κάτω. Δηλαδή αυτό το οποίο θεωρείται sexy, το να πάω και να πάρω ένα API μιας βάσης και να το βάλω σε κάτι άλλο για να πω ότι είναι serverless Postgres, δεν είναι serverless Postgres. Και σε Rust εννοείται για να γίνει ακόμη πιο sexy. Είναι NeonDB το οποίο απλά μιλάει Postgres API. Το οποίο σημαίνει ότι περιορίζει τη δυνατότητα του Neon πάνω σε αυτό που μπορεί να κάνει Postgres. Και για τα τρία πράγματα τα οποία το Neon μπορεί να κάνει καλύτερα από την Postgres και έχει νόημα να τα χρησιμοποιήσεις, σου λέει α, εδώ έχουμε ένα σύνταξη που λέγεται underscore n παρένθεση βάλω ναι, αυτό ναι, και ξαφνικά ναι, ναι. γίνεται. Fuck me, άμα διαβάζω αυτό το πράγμα, χαίστηκα. Πάω και δώσουμε ένα SDK στις Python, JavaScript, Go και χαίσαμε. Δηλαδή μην ασχολείσαι, ας πούμε, παραπάνω. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γνώμη μου! Την έχω χρησιμοποιήσει μόνο για POC, μόνο για να την δω. Θεωρώ ότι κάνει unlock πολύ ωραία use cases. Όχι για μένα. Δεν χρειάζεται να λέγεται Postgres. Γιατί να λέγεται Postgres? Εντάξει, επειδή θα σου πει ότι ο άλλος εμπιστεύεται. Για να βγάλει λεφτά, μωρέ, γιατί θα πάει άλλος επειδή χρησιμοποιεί Postgres ήδη και μετά σιγά σιγά θα το κάνει upsell. Έχει πολύ καλό. Δημιουργεί μάλλον πολύ καλό investment thesis αυτό. Ναι. Okay. Ξέρω, ας πούμε, fans που ψάχνουν να αγοράσουν εταιρείες μόνο με Postgres. Okay. Αυτό, τι ναι. Οπότε. Φαντάζομαι ότι είναι, παίζει και, κάποιο και ρόλο. Και η Cockroach νομίζω είχε ξεκινήσει σαν Postgres compatible και τώρα. Ναι. Είναι ακόμα Postgres compatible, αλλά νομίζω έχει και ένα δικό τη SDK και σου λέει επειδή κάνουμε άλλα 50 πράγματα. Okay. Και βάζει αυτό, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε. Mm. Καταλαβαίνω ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα barrier to entry που γλιτώνει δίνοντα Postgres κάτι. Απλά δεν το θεωρώ Postgres serverless. Το θεωρώ. Mm. Άμα θέλω μια Postgres, θα βάλω μια Postgres. Θα κάνει γαμάτα αυτά που κάνει γαμάτα η Postgres. Άντε να την κάνω extend με κάποιο extension. Ναι. Να βάλω ένα PostGIS, να βάλω ναι. ξέρω εγώ κάτι άλλο. Okay, fine. Αλλά μέχρι εκεί τώρα. Έχει και φοβερό text search Postgres επίσης. Ναι. Σε extension. Ακριβώς. Αλλά δεν παίζει με ελληνικά πάρα πολύ καλά. Και το stemming του είναι σχετικά καλό. Σχετικά καλό. Θέλω, γι' αυτό θέλω κι εγώ τώρα. Σήμερα κιόλας θα μιλήσω με ένα πελάτη ο οποίος θέλει να βάλει Elasticsearch σε ένα project και θέλω να του κάνω το out of it. Okay. Μια χαρά. Εξαρτάται σε τι θέλει να κάνει search. Αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω, αλλά είναι καινούργιο. Πόσα λεφτά έχει νομίζω. Ναι, είναι καινούργιο project. Α, βέβαια. Και ξεκινήσει από πώ. Ναι, και θεωρώ. Ακριβώς. Υπάρχει ένα single Rust server το οποίο είναι τέτοιο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το project, το είχα δείξει νομίζω τις προάλλες. Που είναι Elasticsearch API compatible και το οποίο κάνει single node indexing μόνο για να κάνει search, ρε παιδί μου, από κάτι άλλο. Ήταν βολικό, okay. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Είπα απλά πολλά. Εάν το βρεις, στείλ τυχαία πράγματα. Θα το βρούμε μετά. Απλά πρέπει να ανοίξει ο υπολογιστή. Δεν θέλω να παίξω.
Τέλεια. Θαύμα. Σούπερ. Δεν θα μπει νομίζω το podcast αυτό. Δεν θα μπει. Adobe Podcast. Δεν νομίζω ότι θα μπει Adobe Podcast. Αυτό. Ναι. Έχει όριο στη μία ώρα βασικά το Adobe Podcast γι' αυτό. Α, οκ. Ναι, ναι. Και αυτό δεν νομίζω ότι είμαστε μία ώρα. Ναι. Πρέπει να είναι μία μισή ώρα αυτό τώρα που έχουμε κάνει. Λες. Εύκολα. Νομίζω ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Θαύμα. Έχουμε να προτείνουμε πραγματάκια, Κώστα. Ναι. You know the drill. Τι είπαμε ότι θα προτείνεις. Θα πρότεινα το How the ESRE. Θα σας δώσω ένα link. Εγώ το ακούω από το Spotify, αλλά νομίζω στο YouTube βάζετε και τα links, έτσι. Ναι. Okay. Ναι. Και στο Spotify θα βάζουμε. Άμα καταφέρεις να ανοίξεις το επεισόδιο, το οποίο δεν γίνεται με τίποτα στο Spotify, εντάξει, έχει τα links. Okay. Μάλιστα, νομίζω στο Spotify βάζουμε παραπάνω πληροφορία από ό,τι στο YouTube. Στο YouTube σε στέλνουμε στο site της Μυρίς Κουβέντας για να τα βρεις από εκεί πέρα πιο ωραία. Okay. Okay. Αυτό, κάτι άλλο που θες να προτείνεις. Είσαι καλεσμένος, έχεις δικαίωμα για παραπάνω από μία, άμα θέλεις. Άμα θέλεις, δεν είναι απαραίτητο. Συνεχίστε και θα το σκεφτώ. Μήπως μου έρθει κάτι ακόμα στο μυαλό. Οκ. Okay. Πήρα τη σκητάλη μόνο μου με δική μου πρωτοβουλία. Τι να προτείνω. Θα προτείνω το βιβλίο που παρατήρησες ενώ. Το shape. Όχι, το δίπλα. Το Calm Technology. Okay. Που είπες. Το έχω ξαναπροτείνει. Δεν ξέρω. Αλλά είναι εξαιρετικό βιβλίο και έχει να κάνει με. Πώς φτιάχνει software το οποίο εν τέλει δεν είναι αγχωτικό για το χρήστη. Και είναι πραγματικά καλό. Και είναι to the point. Έχει patterns τα οποία δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι αγχωτικά για το χρήστη και που δεν χρειάζεται να υπάρχουν εκεί. Α, αυτό. Πολύ καλό. Ναι. Εγώ να προτείνω κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχω ξαναπροτείνει. Αλλά πραγματικά σήμερα μου το θύμισε ο Κώστας αθελά του και συγκινήθηκα. Είναι το iPhone 12 mini. Το iPhone mini γενικότερα βασικά, δεν με πειράζει. Ή γενικότερα ένα τηλέφωνο με μικρό form factor. Και ελπίζω κάποιο στην Apple να βλέπει αυτή τη μικρή κουβέντα και να το ξαναβγάλει. Μα είναι πλέον... το ιδανικό μέγεθος. Ναι, είναι φανταστικό. Είναι και ένα τηλέφωνο. Τι λέτε ρε και βγάζεις το κινητό. Δεν έχω Max. Ξαναβγάλω το iPad. Ναι, ναι, ναι. Έχω το default. Το default μέγεθος. Ναι. Είναι μεγάλο. Αναγκαστικά εκεί θα πάω. Ένα τηλέφωνο με μικρό form factor. Ναι. Αυτό. Αν και σκέφτομαι να πάρω Pixel στην επόμενη αλλαγή πάλι. Αλλά. Το σκέφτομαι, είπα. Το σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι το λίγο ακόμα. Ναι. Μέχρι να χαλάσει έχω λίγο ακόμα. Αυτά. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο τελικά ή το λύγουμε. Όχι. Θα το σφυρίξουμε. Ναι, είμαστε εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα με τους άλλους. Τα λέμε.